Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 2 Μαρτίου και αμέσως τώρα ξεκινάει η μεσημβρινή ενημέρωσή σας εδώ στην τηλεόραση του Capital από το Top Story. Πάμε να δούμε μαζί τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων. Έκτακτη σύσκεψη των επιδημιολόγων συγκάλεσε ο Υπουργός Υγείας. Ο ΚΥΠΗ παρουσίασε το πλάνο δράσης για ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα. Ανοίγει η πύλη εμβολιασμού για τους άνω των 69 ετών. Δεύτερη σύμβαση με τη Μοντέρνα υπέγραψε η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου. Αυξημένες και πάλι οι καταγγελίες. Καταγγέλθηκε καφεστιατόριο που σέρβιρε πελάτες στη Λεμεσό. Πυρετός διαβουλεύσεων εν ώψη της άτυπης Πενταμερούς. Υποδιερεύνηση 16 υποθέσεις σεξουαλικών κακοποιήσεων. Άλλες 4 γυναίκες θα προτίθεται να προχωρήσουν σε καταγγελία. Καταγγελία 27χρονου σήμερα κατά μοναχού για σεξουαλική παρενόχληση για 10 χρόνια από την ηλικία των 12 ετών. Όχι Γενικού Εισαγγελέα εν ουρή σε δημοψήφισμα για μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες. Πάμε να κάνουμε αρχή σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι. Στις 3 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη μεταξύ του Υπουργού Υγείας και των μελών της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής λόγω αύξησης των κρουσμάτων. Ενώ το πρωί έγινε η παρουσίαση σχεδίου δράσης από τον ΟΚΙΠΗ για ενδεχόμενο τρίτο κύμα. Τις λεπτομέρειες έχει η Χριστιανά Βερεσιέ. Πάμε κοντά της. Καλό μεσημέρι, Χριστιανά. Φανή, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στην Κύπρο μεταπλήστηκαν να εντοπίζονται στη Λεμεσό, χτύπησαν καμπανάκι στις αρχές. Χθες εντοπίστηκαν 302 νέα περιστατικά. Τα 112 από τα 302 εντοπίστηκαν στη Λεμεσό που το ποσοστό θετικότητας ξεπέρασε το 1%. Και με αυτά τα δεδομένα, ο Υπουργός Υγείας συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με την Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή για τον Κορονοϊό στις 3 το απόγευμα. Επίκεντρο της σύσκεψης θα είναι η αύξηση των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών, η αξιολόγηση των μέτρων, καθώς επίσης και οι πιθανές ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Να πούμε ότι ο Υπουργός Υγείας προέδρευσε σήμερα στις 9:30 το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας σύσκεψης με την διευθυντική ομάδα του ΟΚΙΠΗ, κατά την οποία αναλύθηκε το πλάνο για ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα της πανδημίας, καθώς και το επιχειρησιακό πλάνο του ΟΚΙΠΗ, ενώ αξιολογήθηκε η πορεία υλοποίησης αναπτυξιακών έργων του οργανισμού. Με το πέρας της σύσκεψης προχώρησαν σε δηλώσεις ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου και ο Κρίσης Λοϊζίδης, εκτελεστικός διευθυντής του ΟΚΙΠΗ. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις. Ωραία, να τις ζούμε, Χριστιανά. Την αύξηση των κρουσμάτων έχω ζητήσει έκτακτη συνάντηση με τους επιδημιολόγους, διότι θέλω να ακούσω και από αυτούς την άποψή τους σε σχέση με την αύξηση των κρουσμάτων, την αξιολόγηση των μέτρων, πιθανές ενέργειες που πρέπει να πάρθουν. Εσείς τι θα θέλατε να ακούσετε, να ακούσετε αλλά και να πείτε, να προτείνετε, προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα? Δεν έχω κάτι να προτείνω στους επιδημιολόγους. Εμείς το τι από την αρχή της πανδημίας το έχουμε τονίσει, ακούμε τις εισηγήσεις των ειδικών για να προσαρμόσουμε το πλάνο μας. Το πλάνο αποκλιμάκωσης βασίζεται ούτως ή αλλιώς στις εισηγήσεις των ειδικών. Αναμέναμε μια αύξηση κρουσμάτων με την αποκλιμάκωση των μέτρων. Αλλά η απότομη αύξηση των κρουσμών τις τελευταίες μέρες μας ανησυχεί. Αναμέναμε με αύξηση, είναι πολύ περισσότερη από ό,τι περιμέναμε. Άρα θέλω να ακούσω τις απόψεις των ειδικών, πώς αξιολογούν την παρούσα κατάσταση και αν έχουν κάτι επιπλέον να εισηγηθούν ή να προτείνουν. Όπως το έχουμε πει πολλές φορές με την πανδημία, δεν μπορεί κανείς ούτε καν μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό. Τα πάντα μπορεί να αλλάξουν. Γι' αυτό που τονίζω και εγώ προσωπικά εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι μπορεί να είναι θέμα ημερών να μας ξεφύγει η πανδημία και μετά θέμα εβδομάδων να το μαζέψουμε, να μειωθούν οι νοσηλίες. Άρα πρέπει να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση, αξιολογούμε τα δεδομένα και οτιδήποτε χρειαστεί ή μας εισηγηθεί, για μας προέχει η δημόσια υγεία και η προστασία της επιδημιολογικής εικόνας. Αν έχει ετοιμαστεί έναν επικαιροποιημένο πλάνο, έχουν αυξηθεί ο αριθμός των νοσηλευόμενων που μπορεί να εξυπηρετηθούν τόσο στις εντατικές όσο και στις COVID κλινικές. Έχουν προχωρήσει σε εκπαιδεύσεις, έχει αναπτυχθεί περαιτέρω εξοπλισμός και υπάρχει πλέον και όλη αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία του ΟΚΙΠΗ. Είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει ο ΟΚΙΠΗ σε συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα πιθανών τρίτων κύμαν. Προνοεί, όπως σας είπα, περισσότερες κλίνες, γύρω στις 400 κλίνες. Προνοεί ακόμα περισσότερες κλίνες. Γνωρίζουμε ότι το όριο είναι οι 120 κλίνες εντατικής.
Άρα έχει αξιοποιηθεί και αυτόν ώστε να αξιοποιηθούν σε σχέση με το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Έχουν προχωρήσει εδώ και 3 εβδομάδες σε περαιτέρω εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού αλλά και ιατρικού προσωπικού πιθανόν χρειαστεί να αξιοποιηθεί. Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό που μας έδωσε την ευκαιρία να του παρουσιάσουμε το πλάνο μας για πιθανή αντιμετώπιση του για αντιμετώπιση του πιθανού τρίτου κύματος. Είμαστε κοντά στην τελική διαμόρφωση της τελικής μορφής του πλάνου, το οποίο θα βοηθήσει στον τον οργανισμό στο σχεδιασμό για την αυτονόμηση και ανεξαρτοποίηση του. Επίσης έχουμε ενημερώσει τον Υπουργό για τα αναπτυξιακά έργα που περιλαμβάνουν την επέκταση του νοσοκομείου Αμοχώστου, την καινούργια μονάδα νεμοκάθαρσης των νοσοκομείων Πάφου, τα οποία βασικά είναι στην τελική πορεία για υπογραφή, όπως επίσης και για τις διάφορες ανακαινήσεις και καινούργια έργα που προγραμματίζουμε στα νοσηλευτήρια και στον οργανισμό γενικά. Χριστιανά, επιστρέφουμε πίσω σε σένα. Ανοίγει αύριο η πύλη εμβολιασμού για άτομα άνω των 69 ετών. Μάλιστα, Στέφανη, προτεραιότητα για διαθέτηση ραντεβού θα έχουν από αύριο στις 9 το πρωί τα άτομα ηλικίας 69 ετών και άνω, στο πλαίσιο των σχεδιασμών του Εθνικού Πλάνου Εμβολιασμού. Και συγκεκριμένα θα διατεθούν μέσω της πύλης εμβολιασμού 17.496 ραντεβού για όλα τα κέντρα εμβολιασμού που υπάρχουν και λειτουργούν σε όλες τις επαρχίες. Οι εμβολιασμοί διανοργούνται με τα 3 εμβόλια που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι στιγμής, της Pfizer, της Moderna και της AstraZeneca. Και τις επόμενες μέρες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα αξιολογήσει την αίτηση που υπέβαλε η Johnson & Johnson για διοδότηση του εμβολίου της, το οποίο είναι μονής δόσης. Και να πούμε επίσης πως μέχρι και χθες, 1η Μαρτίου, έγιναν 82.564 εμβολιασμοί στα κέντρα εμβολιασμού που υπάρχουν στην Κύπρο. Mm-hmm. Τώρα, σε μια άλλη εξέλιξη, τη δεύτερη σύμβαση με τη Moderna για επιπλέον 300 εκατομμύρια δόσεις υπέγραψε η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου. Ναι, η Επίτροπος Αρμόδια για Θέματα Υγείας Στέλλα Κυριακίδου υπέγραψε χθες το βράδυ τη δεύτερη σύμβαση με την φαρμακευτική εταιρεία Moderna, η οποία προβλέπει την αγορά άλλων 300 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οποία είχε εγκρίνει η Κομισιόν στις 17 Φεβρουαρίου. Η Επίτροπος είχε δηλώσει ότι η σύμβαση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την επίταξη του στόχου μας και είναι σημαντική όχι μόνο για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τις μελλοντικές μας προσπάθειες για τον περιορισμό της ταχείας εξάπλωσης νέων παραλλαγών του ιού. Μάλιστα. Και τώρα να πούμε για τους ελέγχους που διενήργησε Παγκύπρια Αστυνομία, πάνω από 12.000 Χριστιανά, με 156 συνολικά καταγγελίες. Ναι, η αστυνομία από τις 6 χθες το πρωί μέχρι τις 6 σήμερα το πρωί διενήργησε 12.288 ελέγχους Παγκύπρια με 156 συνολικά καταγγελίες. 89 από τις 156 καταγγελίες καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Και στην Λεμεσό καταγγέλθηκε και η ιδιοκτήτης καφεστιατορίου, ο οποίος εξυπηρετούτησε 4 πελάτες και του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.500 ευρώ και από 300 ευρώ στον κάθε πελάτη. Τώρα, κατά επαρχίαν, στη Λευκοσία προέκυψαν 9 καταγγελίες πολιτών, στη Λεμεσό 88 καταγγελίες πολιτών και 1 καταγγελία υποστατικού, στη Λάρνακα 26 καταγγελίες πολιτών, στην Πάφο πραγματοποιήθηκαν 11 καταγγελίες και στην Αμόχωστο 17. Στην περιοχή της Μόρφου, 4 καταγγελίες. Χριστιανά Βερεσία, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Λεμεσός, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της κακής επιδημιολογικής εικόνας, αλλά και λόγω των αυξημένων καταγγελιών για τη μη τήρηση των μέτρων. Η αστυνομία προχωρεί με αυξημένες περιπολίες και ειδικό σχεδιασμό για την Τσιγκνοπέμπτη. Για το θέμα θα συνομιλήσουμε με τον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λεμεσού, Λευτέρη Κυριάκου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κυριάκου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Φλωρίου. Προχωράτε με ειδικό σχέδιο δράσης για τη Λεμεσό? Ναι, γίνονται το σχέδιο δράσης μας για τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Όπως έχετε πει εσείς στο προηγούμενο ρεπορτάζ, ότι οι ελέγχοι στην επαρχία μας έχουν αυξηθεί και οι καταγγελίες που έγιναν το τελευταίο 24ωρο ανέρχονται στις 89. Δηλαδή, περισσότερες από τις μισές Παγκύπρια αφορούν την Λεμεσό. Mm-hmm. Τις προσεχείς μέρες λόγω και της Τσιγκνοπέμπτης αναμένεται να γίνουν πιο στοχευμένοι ελέγχοι σε συγκεκριμένα σημεία, όπου στο παρελθόν είχαμε συγκεντρώσεις πολιτών είτε για καρναβαλίστικες εκδηλώσεις, είτε για
Φουκούδες και λοιπά. Ναι. Όπως ο κύριε Κυριάκου, ποια είναι αυτά τα σημεία? Έχουμε το κέντρο της πόλης, Σαριπόλου, πλατεία Ερών, υπάρχουν συγκεκριμένα το κάστρο, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα δώσει περισσότερη έμφαση τα περιβολά μας, αλλά και γενικότερα οι περιπολίες θα είναι αυξημένες. Ναι, σε τι ποσοστό έχει αυξηθεί η αστυνόμευση αυτές τις μέρες? Συγκεκριμένα τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε καθημερινά 20 περίπολα τα οποία ασχολούνταν με την εφαρμογή των μέτρων των τεταγμάτων και από την Δευτέρα τα περίπολα αυτά έχουν αυξηθεί στα 35 ημερήσια. Ναι. Και όπως βλέπετε και οι ελέγχοι αλλά και οι καταγγελίες έχουν αυξηθεί, σχεδόν έχουν διπλασιαστεί. Ναι, και είχαμε και την καταγγελία χθες ενός εστιατορίου που σέρβιρε σε πελάτες, κύριε Κυριακού. Ναι, εντοπίστηκε συγκεκριμένο εστιατόριο στην περιοχή ποταμού Γερμασόγειας, όπου ήταν ανοιχτό κατά παράβαση των διαταγμάτων. Και εντός ήταν ο ιδιοκτήτης μαζί με άλλους 4 πελάτες, τους οποίους σέρβιρε φαγητών. Καταγγέλθηκαν οι πελάτες και ο ιδιοκτήτης. Θα ενισχυθεί η αστυνομία με μέλη της Εθνικής Φρουράς και με λειτουργούς άλλων υπηρεσιών? Από τη Δευτέρα έχει ενισχυθεί. Έχουμε ενισχυθεί με προσωπικό από την Εθνική Φρουρά και από την Τελωνία. Τους οποίους θα φαντάζομαι θα έχετε δει στους δρόμους να περιπολούν μαζί με, με τους αστυνομικούς. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, επειδή δεν κυκλοφορώ και πολύ, δεν έχω δει κύριε Κυριάκου, αλλά για να το λέτε εσείς. Υπάρχουν φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο που φέρονται ότι. Υπάρχουν περίπολα, ανοιχτά περίπολα, δηλαδή μέλη της Εθνικής Φρουράς μαζί με την αστυνομία, οι οποίοι περιπολούν σε διάφορα σημεία της Δεμεσού. Ναι, θα προβαίνουν, θα καταγγέλουν, θα εκδίδουν και εξώδικα τα μέλη της Εθνικής Φρουράς? Αυτό θα τα χειρίζονται τα μέλη της αστυνομίας. Μάλιστα. Τώρα, κάτι άλλο, κύριε Κυριάκου. Πληροφορίες που έφτασαν στο σταθμό λένε ότι αστυνομικοί που εντοπίζονται θετικοί στον ιό παροτρύνονται να μην δηλώνουν τις επαφές τους, όπως επίσης και να κάνουν το επαναληπτικό rapid test στις 10 και όχι στις 14 ημέρες για να επιστρέψουν πιο νωρίς στην εργασία τους. Τι απαντάτε, ισχύει κάτι τέτοιο? Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Εφαρμόζουμε αυστηρά τα πρωτοκόλλα του Υπουργείου Υγείας. Υπάρχει καθορισμένος χρόνος τον οποίο θα παραμείνουν περιορισμένοι αυτοί που είναι θετικοί στον ιό, αλλά και οι επαφές. Αυτό τηρείται κατά γράμμα, όσο επίσης τηρείται και κατά γράμμα το τι θεωρείται στενή επαφή. Δεν γνωρίζω από πώς σας έχουν δοθεί οι μεταφερθείς πληροφορίες, αλλά αυτό που μπορώ να διαβεβαιώσουμε είναι ότι στην αστυνομία, η υπηρεσία η οποία καλείται να ελέγχει το κοινό ότι εφαρμόζονται τα διατάγματα είναι η πρώτη που εφαρμόζει τα πρωτόκολλα. Ναι. Έχετε κρούσματα αυτή τη στιγμή στην αστυνομία? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10 συναδέλφοι οι οποίοι είναι θετικοί στο κοινό και οι οποίοι είναι στην υγεία τους, καθώς επίσης και 16 άτομα τα οποία είναι σε αυτοπεριορισμό λόγω του ότι ήταν επαφές. Επαφές αυτών συναδέλφων τους δηλαδή. Επαφές συναδέλφων. Άλλοι επαφές που δίνονται, που είναι συγγενικά ή πρόσωπα του οικείου περιβάλλοντος. Είναι 16 άτομα που είναι μεταξύ των συναδέλφων μας, οι οποίοι έχουν δηλωθεί ως στενές επαφές. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριάκου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσάς για την κατάσταση στα δημοσιά νοσηλευτήρια και το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύματος. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον εκπρόσωπο του ΟΚΙΠ, Χάραλαμπο Χαριλάου. Κύριε Χαριλάου, καλώς σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Παρουσιάσατε σήμερα το σχέδιο δράσης για το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύματος, κύριε Χαριλάου. Τι περιλαμβάνει αυτός ο σχεδιασμός? Ανάπτυξη περισσότερων κλινών και επιστράτευσης προσωπικού? Ακριβώς. Σήμερα έχουμε παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο, μπορούμε να πούμε, σχέδιο δράσης στον Υπουργό Υγείας, το οποίο αφορά την αντιμετώπιση πιθανού τρίτου κύματος που ελπίζουμε να μην υπάρξει. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη πέραν των 300 κλινών για νοσηλεία σε κοινούς θαλάμους και γύρω στις 65 ενεργές κλίνες σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να υπενθυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια του δευτέρου κύματος ο μέγιστος αριθμός νοσηλευωμένων ασθενών 17 Ιανουαρίου ήταν 214, εκ των οποίων οι 39 ήταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας, άρα ο σχεδιασμός μας καλύπτει και το χειρότερο σενάριο αυτή τη στιγμή. Ναι. Και όταν λέμε επιστράτευση προσωπικού και από τον ιδιωτικό τομέα, κύριε Χαριλάου? Εκεί και όπου παραστεί ανάγκη, ναι, η επιστράτευση θα είναι από τον ιδιωτικό τομέα. Ήδη υπάρχουν επιστρατευμένοι γιατροί οι οποίοι βοηθούν, μας έχουν βοηθήσει αρκετά και βοηθούν και ελπίζομαι ότι και στο μέλλον, εάν παραστεί ανάγκη, τότε να γίνει η επιστράτευση και να μας βοηθήσουν
ακόμη περισσότερο. Και για νοσηλευτικό προσωπικό. Κοιτάξτε, για νοσηλευτικό προσωπικό θα πάρουμε από την δεξαμενή την δική μας. Mm-hmm. Από το υπάρχον, από το υφιστάμενο προσωπικό. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ η πρόσληψη των 270 νοσηλευτών των τελευταίων καιρών. Εκεί και όπου θα απαιτηθεί η επιπρόσθεση των προσωπικών, έχει γίνει σχεδιασμός για να μειωθούν οι υπηρεσίες σε άλλες ασθένειες και να παραπέμπονται στον ιδιωτικό τομέα. Και εδώ είναι και το σημείο αυτό το οποίο περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό μας. Δηλαδή να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες για παθολογικά περιστατικά κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, ούτως ώστε να αποστέλλονται απευθείας από τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών για να εξοικονομείται προσωπικό από πλευράς δικής μας για να χρησιμοποιείται σε θαλάμους COVID βάση της ανάπτυξης του σχεδίου δράσης. Η δική σας εκτίμηση, κύριε Χαριλάου, ποια είναι? Πόσο πιθανό θεωρείτε ένα τρίτο κύμα βάσει και των νέων δεδομένων? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν αρκετά στοιχεία τα οποία είναι ενθαρρυντικά. Το πρώτο να πούμε είναι ότι έχει εμβολιαστεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός από τους οίκους ευγυρίας, από τους ένοικους των οίκων ευγυρίας, περίπου το 75% των ενοίκων ευγυρίας και του προσωπικού τους έχει εμβολιαστεί. Επιπρόσθετα έχει τύχει εμβολιασμού πέραν του 70% η ηλικία άνω των 80, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτών των στοιχείων. Έχει ξεκινήσει ο εμβολιασμός και σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι ασθενείς με χρόνια νεφρολογικά προβλήματα, οι αιμοκαθαρόμενοι, οι μεταμοσχευμένοι, και συνεχίζεται ακόμη ο εμβολιασμός και σε άλλες ομάδες. Επιπρόσθετα, εάν δούμε την μέση ηλικία των θετικών κρουσμάτων στην κοινότητα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 36 έτη, άρα δεν αναμένουμε ότι θα έχουμε αρκετές νοσηλίες στα δημόσια νοσηλευτήρια. Άρα, κύριε Χαριλάου, έχει κατέβει και ο μέσος όρος ηλικίας των νοσηλευομένων, αφού οι μεγαλύτερες ηλικίες άνω των 70 έχουν εμβολιαστεί. Αναμένεται, έχουν κατέβει, έχουν κατέβει οι ηλικίες και αναμένεται ότι δεν θα δούμε το φαινόμενο που είδαμε μέσα στον Δεκέμβριο, όπου, αν θυμάστε καλά, είχαμε τα κρούσματα μέσα στους οίκους ευγυρίας και νοσηλεύαμε πολύ ηλικιωμένα άτομα με πολύ παρατεταμένη βαριά περιστατικά, με πολύ παρατεταμένη νοσηλεία, και αρκετά εξ αυτών δυστυχώς έχουν καταλήξει. Σίγουρα οι εμβολιασμοί θα παίξουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο. Ο λόγος που γίνεται ο εμβολιασμός, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι για να μειωθούν οι νοσηλίες και η θνητότητα, η θανάτη. Γιατί ένας που θα εμβολιαστεί δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι δεν θα κολλήσει κορονοϊό. Μπορεί και να κολλήσει, όπου έχουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Αλλά να νοσήσει με ήπια νοσήματα και να μην χρήζει νοσηλείας. Ακριβώς. Μπορεί να μην έχει συμπτώματα, ή και να έχει συμπτώματα θα είναι πολύ πολύ ήπια, που δεν θα χρειάζεται να νοσηλευτεί ή να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Η εικόνα αυτή τη στιγμή στα δημόσια νοσηλευτήρια ποια είναι? Πόσοι νοσηλεύονται, κύριε Χαριλάου? Νοσηλεύονται 76 άτομα, γίνονται εξιτήρια, γίνονται και εισαγωγές. Ελπίζουμε ότι θα κρατηθούμε και αυτές τις μέρες σε αυτά τα επίπεδα και να δούμε και μείωση, μπορώ να πω. Είμαστε σε καλά επίπεδα αυτή. Είναι κάποια ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση? Υπάρχουν ασθενείς. Η κατάσταση τους είναι σοβαρή. Ναι. 24 άτομα από τους 76 νοσηλευόμενους, οι 14 είναι σε μονάδα εντατικής θεραπείας και οι άλλοι 10 βρίσκονται σε μονάδες αυξημένης προσοχής. Ναι. Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών των ασθενών? Ο μέσος όρος ηλικίας, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 70 με 75 έτη. Δεν συναντάς, έχουμε περιστατικά και νεαράς ηλικίας, όπως είχαμε, ας πούμε, στη Λεμεσόν, είχαμε περιστατικό 32 χρόνων. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει οποιαδήποτε πίεση στο σύστημα υγείας. Αυτή τη στιγμή, παρόλο ότι υπάρχει έναν αρκετά μεγάλο νοικό φορτίο στην κοινότητα, το οποίο βλέπουμε ότι μέρα με την ημέρα αυξάνεται, και αυτό είναι ανησυχητικό από πλευράς επιδημιολογικής εικόνας για την χώρα μας, και είναι γι' αυτόν τον λόγο
που κάνουμε έκκληση στον κόσμο, αντιλαμβανόμεθα ότι έχει κουραστεί, να κάνει ακόμη λίγη υπομονή, να τηρεί όλα αυτά τα οποία πρέπει να τηρεί. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε μετά από ένα χρόνο πανδημίας για τη χρήση της μάσκας ή το να κρατάμε αποστάσεις ή το να μειώσουμε τις επαφές μας, ούτως ώστε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τις οικογένειες μας και τους άλλους τους συνανθρώπους μας. Ναι, έχετε δίκιο, ο κύριε Χαριλάου. Πείτε μου κάτι τελευταίο. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Λέμεσου, σου νοσηλεύονται οι περισσότεροι ασθενείς με COVID? Ναι, στο Γενικό Νοσοκομείο Λέμεσου έχει παίξει τις τελευταίες 2 με 3 εβδομάδες, μπορώ να πω, μπορώ να το κατατάξω και στις 3 εβδομάδες, έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαχείριση της πανδημίας και αυτό είναι θετικό. Νοσήλευαν πολύ περισσότερα περιστατικά από ό,τι νοσήλευαν το νοσοκομείο αναφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Αναμοχώστου και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Mm-hmm. Να σας θυμίσω ότι προχθές είχε φτάσει στους 41 νοσηλευόμενους. Ευτυχώς και είχαμε να ανησυχήσει, για να είμαστε ειλικρινείς. Ευτυχώς χθες έχουν γίνει πάρα πολλά εξιτήρια και έφτασε στους 28 νοσηλευόμενους, εκ των οποίων οι 5 βρίσκονται στην μονάδα αναυξημένης φροντίδας. Ναι, το νοσοκομείο Λεμεσού έχει ξεκινήσει να μπήκε για τα καλά στην διαχείριση της πανδημίας και τους οφείλουμε έτσι έναν πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, και στο ιατρικό και στο νοσηλευτικό και στο υπόλοιπο άλλων προσωπικών, οι οποίοι συνεχίζουν να δουλεύουν με πολύ ζήλο. Ναι, είναι και η Λεμεσός βέβαια η οποία παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλή και εσείς συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε να συνδεθούμε με τον καθηγητή Πέτρο Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραγιάννη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Έχει συγκαλέσει έκτακτη σύσκεψη Υπουργός Υγείας για να εξετάσετε την κατάσταση όπως διαμορφώνεται με την αύξηση των κρουσμάτων. Τι ακριβώς θα τεθεί επιτάπητος, κύριε Καραγιάννη? Δεν γνωρίζω ότι θα τεθεί επιτάπητος. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι έχει καλέσει την συγκεκριμένη σύσκεψη ο Υπουργός. Φαντάζομαι θα έρθει με κάποιες ερωτήσεις, κάποιες τοποθετήσεις θα ζητήσει από εμάς και μετά θα δούμε. Ναι. Θα αξιολογήσετε, δηλαδή, περιμένει από εσάς να αξιολογήσετε τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία, ενδεχομένως να δώσετε και κάποιες εισηγήσεις για τη διαχείριση της κατάστασης και την αναχέτηση της διασπόρας του ιού, κύριε Καραγιάννη? Όσον αφορά το τι θα υποθεί, φαντάζομαι αρχικά θα γίνει μια αξιολόγηση της επιδημιολογικής εικόνας, όπως έχετε πει, και μετά φαντάζομαι επίσης ότι θα ζητήσει κάποιες απόψεις πώς θα μπορούσε να αναχαιτιστεί η παρούσα έξαρση. Πρέπει να πούμε όμως ότι επειδή τα περισσότερα περιστατικά είναι στην περιοχή της Λεμεσού, το Υπουργείο έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός συνεργείων για δειγματοληψίες. Ακούσαμε και προηγουμένως ότι η επιτήρηση αυξάνεται με αυξημένα περίπολα και δυναμικό. Επομένως, με αυτήν την επιτήρηση ελπίζουμε ότι τα κακώς έχοντα στη συμπεριφορά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε έναν καλό δρόμο. Ναι, υπάρχει όμως ανησυχία, γι' αυτό και η έκτακτη σύγκληση της σύσκεψης αυτής. Ήταν αναμενόμενη η αύξηση, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο, κύριε Καραγιάννη? Ναι, εγώ το έχω πει σήμερα και τις τελευταίες 2-3 μέρες ότι η αύξηση ήταν λίγο πιο απότομη από ό,τι θα αναμέναμε. Από την άλλη μεριά, ελπίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει την κορύφωση της συγκεκριμένης έξαρσης. Δεν θέλω να δούμε περαιτέρω αύξηση και μη τι άλλον μετά την σταθεροποίηση να αρχίσουμε να βλέπουμε μια πτώση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα δούμε ακόμα κάποια αύξηση, διότι ενώ σου ανοιχνεύεις θετικά, θα βρίσκεις και θετικά από τις επαφές τους, που θα αυξάνει περισσότερο τον αριθμό. Ναι. Οι νοσηλίες των δεδομένων που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, πότε θα δούμε αν υπάρχουν νέες εισαγωγές? Έχουν φανεί τώρα ή θα φανούν μέσα στο επόμενο διάστημα? Σε κανένα δεκαήμερο θα αρχίσουν να αυξάνονται οι νοσηλίες σαν αποτέλεσμα των κρουσμάτων που έχουμε τη δεδομένη στιγμή.
Ναι. Τώρα, όπως διαμορφώνεται, κύριε Καραγιάννη, η κατάσταση, είναι η απορία έτσι, όλου του κόσμου αν θα υπάρξει παράταση των περιοριστικών μέτρων και όχι χαλάρωση από τις 16 Μαρτίου. Αυτό δεν μπορώ να το πω με τα βεβαιότητα σε αυτήν τη στιγμή. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επιδημιολογική εικόνα τις επόμενες μέρες. Uh-huh. Και αν όλα σταθεροποιηθούν όπως έχω ήδη πει, τότε δεν θα υπάρξει αναβολή πέραντε των αναμενόμενων χαλαρώσεων. Από την άλλη μεριά μπορεί να καθυστερήσει. Είναι η μη τήρηση των μέτρων που μας έφερε σε αυτό το σημείο. Γιατί σαφέστατα πρόκειται για πισωγύρισμα, έτσι. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα περισσότερα περιστατικά, αν εξαιρέσουμε τα σχολεία, είναι στο ενδοοικογενειακό περιβάλλον και στους επαγγελματικούς χώρους. Επομένως, στους επαγγελματικούς χώρους και κυρίως σε χώρους όπου δεν εξυπηρετείται κοινό και δεν είναι μπροστά για να φαίνεται τι γίνεται εκεί πέρα, φαίνεται ότι κάποια πρωτόκολλα δεν τηρούνταν. Είτε αυτόν ήταν κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε κατά τη διάρκεια των διαλυμάτων και ούτω καθεξής. Όσον αφορά τα σπίτια, εκεί κάποιες οικογένειες μπορεί να μην έχουν την δυνατότητα μάλλον να απομονωθεί έναν κρούσμα της οικογένειας χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα υπόλοιπα. Επομένως και εκεί μπορεί να υπάρξει ενδοοικογενειακή μετάδοση και φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις μέχρι να ανιχνευθούν τα παιδιά αν πήγαν σχολείο, πήραν και τον ιό στα σχολεία. Ναι. Η κατάσταση στα σχολεία είναι διαχειρίσιμη, κύριε Καραγιάννη? Νομίζω ότι είναι διαχειρίσιμη, τα πρωτόκολλα είναι εκεί πέρα, έχουν εφαρμοστεί επανειλημμένα από τον Σεπτέμβριο που άνοιξαν τα σχολεία. Λειτουργήσαν τα σχολεία πολύ καλά μέχρι τον Δεκέμβριο, οπότε υπήρξε ανάγκη να κλείσουν και να μην ξανανοίξουν λόγω της κακής επιδημιολογικής εικόνας. Τώρα ανοίξαμε με αρκετά αυξημένων αριθμών κρουσμάτων στην κοινότητα. Mm-hmm. Επομένως ήταν επόμενο ότι κάποια στιγμή θα υπήρξε επιδείνωση, την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Η Λεμεσός έχει ξεπεράσει το 1% ποσοστό θετικότητας. Θα ανέβει και άλλο, κατά την άποψή σας? Το απεύχομαι, αλλά ίσως ανέβει ακόμα λίγο τις επόμενες 2-3 μέρες. Ναι. Πάντως μας ανησυχούν πάρα πολύ και οι αλυσίδες στα σχολεία αλλά και στους άλλους εργασιακούς χώρους. Η εμβολιαστική έτσι, κάλυψη του πληθυσμού αποτελεί τη μόνη λύση για επιστροφή στην κανονικότητα, κύριε Καραγιάννη? Φυσικά είναι ο απότερος σκοπός. Αλλά μέχρι να τον καταφέρουμε αυτόν, είχαμε εισηγηθεί την χρήση των γρήγορων τεστ όσων ευρέως είναι δυνατόν και κυρίως σε άτομα που δραστηριοποιούνται ή που επιχειρήσεις τους ανοίγουν εδώ και καιρόν και σε ταχτά χρονικά διαστήματα να γίνονται τα τεστ, ούτως ώστε να αποφευθούν πιθανές μεταδόσεις από αυτές τις δραστηριότητες. Φαίνεται ότι δεν το πετύχαμε 100%, αλλά από την άλλη μεριά η πρόοδος η οποία έχει γίνει και στην εμβολιαστική κάλυψη και στην εφαρμογή των γρήγορων τεστ μας έχει δώσει την πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς τομείς και συγκεκριμένα στους δύο που προανέφερα. Κάτω τελευταίο, κύριε Καραγιάννη, μετά τη σημερινή σύσκεψη θα ανακοινωθούν κάποιες αποφάσεις ή όχι? Δεν το γνωρίζω αυτόν. Αυτόν είναι απόφαση του Υπουργού. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό υπόλοιπο. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν οι αλυσίδες μετάδοσης στα σχολεία και σε άλλους χώρους παροχής υπηρεσιών. Πάμε να συνδεθούμε με τον επιδημιολόγο παιδίου και επικεφαλής της ομάδας ιχνηλάτησης Βαλεντίνο Σιλβέστρο. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Σιλβέστρο. Καλό μεσημέρι. Εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αλυσίδες έτσι, σε σχολεία και σε εργασιακούς χώρους στις δύο επαρχίες σας, στην Πρωτεύουσα και στη Λεμεσό? Σωστά. Έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε συγκεκριμένους χώρους, όπως είπατε, με επίκεντρο της τελευταία εβδομάδα τα σχολεία. Ναι. Είναι δύσκολο να ελέγχθει πλέον η διασπορά του ιού στην κοινότητα? Είναι δύσκολο να εντοπιστούν όλες οι επαφές. Γίνεται μια αξιολόγητη προσπάθεια από όλους τους συνεργάτες μου για να μαζέψουν όλη την πληροφορία. Καταλαβαίνετε ότι αυτό βέβαια
αναπτύσσεται και στη βοήθεια του κόσμου. Όσο δηλαδή καλά δεν θα μας δείτε και να μπορέσουμε και εμείς να εντοπίσουμε τις επαφές αυτές. Ναι. Συνεχίζουν δηλαδή ακόμη κάποιοι συμπολίτες μας να μην δίνουν όλες τις επαφές τους και αυτό καταστά δυσκολότερο το έργο σας. Έχει περιοριστεί πολύ το φαινόμενο, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα συνεχίζει. Ναι. Τώρα, υπήρχαν κάποια στοιχεία ότι στα σχολεία τα κρούσματα ξεκίνησαν από τους εκπαιδευτικούς. Οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές ήταν το κρούσμα μηδέν. Από πού βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, κύριε Σιλβέστρο? Θα σας απαντήσω, αν και νομίζω ότι δεν είναι αυτό η ουσία του προβλήματος. Αυτό προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων. Βλέπουμε ποιος είχε πρώτος τα κρούσματα, ποιος μπορεί να εμφάνισε τα συμπτώματα στο και από εκεί και πέρα βλέπουμε κατά πόσο μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε υπόλοιπους, οι οποίοι κατευθείαν συνδέονται μαζί με το πρώτο κρούσμα και τα συμπτώματα. Ναι. Έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πρώτο στον ιό, αλλά αυτή δεν είναι η ουσία. Όχι, αυτό απλά το ρωτάω, γιατί υπήρξε αντίδραση, έντονη αντίδραση, έτσι, από τους εκπαιδευτικούς και έκαναν λόγο ότι έχουν στοχοποιηθεί. Γι' αυτό κατά τη γνώμη μου είναι, δεν έχει βάση αυτή η αντίδραση, γιατί δεν θέλουμε να στοχοποιήσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι κάποιος εκπαιδευτικός θέλει επί τούτου να μολυνθεί του ή το αντίστροφο. Έχει παρατηρηθεί και σε άλλες περιπτώσεις ότι ο μαθητής, ενώ ήταν θετικός από την οικογένειά του, έχει μεταδώσει τον ιό σε εκπαιδευτικό. Ναι. Για τα συγκεκριμένα δύο σχολεία στην Αμεσό που είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, το ότι ξεκίνησε την αλυσίδα μετάδοσης ο εκπαιδευτικός δεν λέει κάτι. Το ερώτημα είναι γιατί πήρε τόσο μεγάλη έκταση μέσα στο σχολείο ή δεσπόρα. Ναι, έχετε εσείς απάντηση γι' αυτό? Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Φαίνεται ότι για να μεταδοθεί τόσο γρήγορα ο ιός σε τόσο πολλά άτομα, μάλλον υπήρχαν τακτικές οι οποίες δεν ακολουθούν τα πρωτόκολλα προστασίας. Ναι, βέβαια γνωρίζουμε ότι και τα παιδάκια του Δημοτικού δεν φοράνε μάσκες, κύριε Σιλβέστρο, στο σχολείο. Ναι, επίσης είναι πολύ δύσκολο τα παιδιά του Δημοτικού να τα περιορίσεις και σε απόσταση μεταξύ τους. Αυτά είναι όλα θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το αρμόδιο Υπουργείο και ίσως θα πρέπει να υπάρχει και κάποια πλέον επίλυξη ίσως στα σχολεία για το αν εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα ή αν μπορούν να εφαρμοστούν, αλλιώς θα πρέπει να διαφοροποιηθούν. Ναι. Από τα χθεσινά κρούσματα που ανακοινώθηκαν, υπήρχαν μέσα από τις σχολικές μονάδες κρούσματα? Καθημερινώς έχουμε από τα σχολεία. Το Σαββατοκυριακό και μέχρι χτες είχαμε γύρω από μαθητές πάλι από διαφορετικά σχολεία σε όλη την Κύπρο και καταλαβαίνετε ότι εφόσον υπάρχει μαθητής ως κρούσμα, χρειάζονται αμέσως και εξίσου σημαντικός αριθμός οικογενειών. Ναι. Και κατ' επέκταση αυτοί οι άνθρωποι που είναι ίσως γονείς ή συγγενείς με τα παιδιά πηγαίνουν στις δουλειές τους και μπορεί να διασπείρουν περαιτέρω στον ιό με συνέπεια τη διασπορά στην Ελλάδα. Εκτιμάτε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων μέσα στις επόμενες μέρες? Σίγουρα δεν θα μειωθεί. Ακόμα περιμένουμε τις επαφές των πρώτων κρουσμάτων να έρθουν τα αποτελέσματα από τα εργαστηριακά, άρα θυμούμε ότι θα υπάρχει μια αύξηση εκεί. Και για να δούμε μείωση του αριθμού θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον αυτή η εβδομάδα χωρίς να προκύψουν καινούργια κρούσματα από αυτές τις αλυσίδες. Τα περισσότερα από αυτά τα κρούσματα που εντοπίζεται είναι ασυμπτωματικοί? Όχι. Θα έλεγα ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι σε αυτή τη φάση της πανδημίας είναι συμπτωματικοί. Έχουν συμπτώματα και αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι ευνοεί τη διασπορά του ιού. Ναι. Είναι ήπια τα συμπτώματα που έχουν? Μπορεί να θεωρούν δηλαδή ήδη ότι έχουν μία απλή γρήπη?
Απλή γρήπη είναι επίσης συμπτωματολογία του κορονοϊού και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση, εφόσον έχουν οποιοδήποτε σύνδρομο, οποιοδήποτε σύμπτωμα, θα πηγαίνουν είτε στο σχολείο είτε στις δουλειές του. Καλό θα ήταν ο καθένας να αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια περίοδο πανδημίας και θα πρέπει να αναλογιστεί και την ευθύνη να πηγαίνει στη δουλειά του με συμπτώματα ή στο σχολείο του ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο. Κάποιος που έχει τα συμπτώματα πρέπει να πηγαίνει στα σημεία όπου διενεργούνται οι διαγνωστικοί έλεγχοι και να κάνει το rapid test? Όχι, σε καμία περίπτωση, γιατί εκθέτει έτσι τους υπόλοιπους ανθρώπους που περιμένουν εκεί στη σειρά σε κίνδυνο. Θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον προσωπικό του γιατρό, να κλείσει ένα ραντεβού από τα ιατρία δημόσιας υγείας, να πάει με το αυτοκίνητό του, υπάρχει μια διαδικασία ασφαλής η οποία ακολουθείται, να πάει με το αυτοκίνητό του στο σημείο που θα του υποδείξουν οι συνάδελφοι και να κάνει το τεστ του, ώστε να έχουμε ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα και πάνω απ' όλα με μια ασφαλή διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι πολλοί κόσμος δεν μπορεί να περιμένει για να κάνει, για να πάρει το αποτέλεσμα του τεστ, ανυπομονεί και πάει στα σημεία εγκληματοληψίας, το έχουμε δει πολλές φορές. Κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και κατά τη γνώμη μου δεν πρέπει να είναι. Έχουν φτάσει κοντά σας καθόλου καταγγελίες για άτομα τα οποία έχουν διαγνωστεί θετικά και δεν παραμένουν στην καραντίνα όπως πρέπει, σπάνε την καραντίνα? Αυτά είναι περισσότερο θέματα της αστυνομίας παρά της δικής μας ομάδας, αλλά ναι, έχουν παρατηρηθεί κάποιες περιπτώσεις από καταγγελίες πολιτών, τους οποίους προτρέπουμε να επικοινωνήσουμε την αστυνομία και να καταγγείλουν το περιστατικό. Ναι. Ποιος κάνει την επιτήρηση ότι όντως τα άτομα που είναι θετικά παραμένουν σε αυτό περιορισμό? Υπήρχε μια διαδικασία στο παρελθόν που γινόταν μια επιτήρηση. Γίνονται όμως και τυχαίοι ελέγχοι από την αστυνομία ή από λειτουργούς του Υπουργείου Υγείας με τηλεφωνικές επικοινωνίες, θέλετε, για να δουν αν το κρούσμα οι επαφές του όντως τηρούν την καραντίνα. Ναι. Από τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, γνωρίζετε και για τις μεταλλάξεις, κύριε Σιλβέστρο? Έχουμε κάποιες πρώτες πληροφορίες. Τα δείγματα αποσταίνονται, εξ όσων γνωρίζω, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ανάλυση. Και έρχονται πίσω τα αποτελέσματα για να υπάρχει και μία γνώση, αν θέλετε, για το τι, ποιος ιός κυκλοφορεί για μεταλλάξη του ιού κυκλοφορεί στην κοινότητα και ανάλογα με τη βιβλιογραφία, τότε αναγνωρίζουμε και αν θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα ανάλογα με το πόσο μεταδοτικός είναι, πόσο σοβαρά συμπτώματα κάνει, για να έχουμε και εμείς να τα συγκρίνουμε με τα στοιχεία που συλλέγουμε, αν είναι συμβατά. Εμείς μέχρι στιγμής έχουμε μόνο το βρετανικό στέλεχος. Εξ όσων γνωρίζω, ναι, και το που επικρατεί στην Κύπρο, που δεν είναι το βρετανικό, είναι μια μετάλλαξη του πρώτου. Γνωρίζετε και πόσα τέτοια περιστατικά έχουμε? Όχι, και ούτως ή άλλως δεν έχει και μεγάλη σημασία για τη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Όλα τα κρούσματα ανεξαρτήτως μετάλλαξης αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιλβέστρο. Καλό μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Προχωράμε εμείς, κυρίες και κύριοι, την έντονη αντιπαράθεση των εκπαιδευτικών προκάλεσε η ανακοίνωση για μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στα σχολεία και τη διαπίστωση ότι το κρούσμα 0 στις πλήστες περιπτώσεις είναι εκπαιδευτικό. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΕΔ, Χάρη Χαραλάμπους. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπους. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, θεωρείτε ότι στοχοποιούνται οι εκπαιδευτικοί? Ναι, δυστυχώς ναι, και με αυτά που άκουσα και από τον καλεσμένο σας, εξακολουθούν να επιμένουν στα ίδια. Τα ίδια τεκμηρίωτα γεγονότα με τα οποία δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εντοπίσουν, αν υπήρχε ανάγκη να εντοπίσουν, ποιο ήταν αυτό το κρούσμα 0. Ναι, βέβαια, μας είπε ότι δεν είναι αυτή η ουσία, έτσι. Δεν είναι, αλλά αφού δεν είναι η ουσία, τότε γιατί το κάνουν θέμα και το ανοίγουν και το επαναλαμβάνουν. Και το έχουν κάνει και γραπτός.
Να σας πω μόνο ότι ο κύριος Σιλβέστρος έπρεπε να γνωρίζει ότι τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί κάνουν μόνο τεστ στα δημοτικά σχολεία και στην επιαγωγία, τα παιδιά δεν κάνουν. Συνεπώς, δεν εντοπίστηκε κάποιο κρούσμα μαθητή να είναι θετικό, γιατί απλά δεν κάνει τεστ. Εντοπίστηκε ασφαλώς εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτική να είναι κρούσματα, γιατί κάνουν τα τεστ. Τόσο απλό είναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν μπορούν να το κατανοήσουν και βγάζουν συμπεράσματα αυθαίρετα ότι ήταν ο Α το 0 κρούσμα ή ο Β. Συνεπώς, και επειδή δεν είναι η ουσία ακριβώς, πρέπει να σταματήσουν να λένε αυτούς τους ισχυρισμούς και να επαναλαμβάνουν τα διαπράγματα τα οποία μόνο ζημιά προκαλούν. Εμείς, να σας πω ότι έτσι ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Γιατί προφανώς δεν γνωρίζουν και τις συνθήκες που υπάρχουν μέσα στα σχολεία. Από τις 17 του Φεβρουαρίου, όπου είχαμε τις πιο κρύες μέρες, με οδηγία του Υπουργείου Παιδείας γραπτή, την οποία μπορώ να σας στείλω αύριο αν θέλετε, κλήθηκαν τα σχολεία να έχουν πόρτες και παράθυρα κλειστά και να ανοίγουν μόνο λίγο το διάλειμμα για εξαιρισμό. Και σας λέω εγώ τώρα, ένας άνθρωπος που θέλει να σκεφτεί όλο το συγκείμενο. Έχουμε τάξεις των 25 μαθητών του ενός εκπαιδευτικού σε 40 τετραγωνικά, με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Με τους μαθητές να μην φέρουν μάσκες, με τους μαθητές να είναι χωρίς τεστ. Με μόνο τους εκπαιδευτικούς δεν είναι με μάσκες, μόνο οι εκπαιδευτικοί έχουν τεστ. Οι αποστάσεις μεταξύ των παιδιών, αντί να είναι ένα μέτρο, είναι πολύ λιγότερο, γιατί δεν υπάρχουν μονά φρανία. Πραγματικά όλα αυτά, όταν τα δει κάποιος σφαιρικά, αντιλαμβάνεται πολύ εύκολα, γιατί ήταν περισσότερο από αναμενόμενο να γεμίσουμε κρούσματα στα σχολεία. Ναι, βέβαια, αν μέσω της ιχνηλάτησης, κύριε Χαραλάμπουσο, έβγαινε το αποτέλεσμα ότι δεν υπήρχε κρούσμα στην οικογένεια ενός παιδιού που διαγνώστηκε θετικό στο σχολείο, δεν ξέρω αυτό, αν σημαίνει αυτό, ότι... Σας πω και γι' αυτό. Ναι. Ξέρετε πώς γίνεται η ιχνηλάτηση, δυστυχώς. Η ιχνηλάτηση γίνεται όταν εντοπιστεί κρούσμα στην τάξη από μαθητή, για παράδειγμα. Ναι. Ελέγχεται μόνο ο μαθητής που είναι μπροστά, ο πίσω, ο δεξιά και ο αριστερά. Δηλαδή, σε ένα τμήμα, αντί να κλείσουν το τμήμα αμέσως όταν εντοπιστεί κρούσμα, είτε ναι, μαθητού, είτε μαθητή, είτε εκπαιδευτικού, κάνουν αυτή την κλειδάτηση που σας λέω. Και εξηγήστε μου τώρα με τις συνθήκες που σας περιέγραψα προηγουμένως, πώς είναι δυνατόν να μην επηρεαστούν τα υπόλοιπα 20 παιδιά μέσα σε μία τάξη, με τις συνθήκες που σας περιέγραψα προηγουμένως. Εδώ έχουν πάρει αποφάσεις ότι θα γίνεται γυμναστική μόνο ένας με ένα. Θα γίνονται ιδιαίτερα μαθήματα ένας με ένα. Και έχουν την απέτηση ότι σε μία τάξη, όπως σας την είπα πριν, υπήρχε περίπτωση να μην υπάρχουν κρούσματα είτε από εκπαιδευτικούς είτε από μαθητές. Ναι. Και από τη στιγμή που οι μαθητές δεν ελέγχονται, ποιος είναι εκείνος που μας λέει ποιος ήταν το πρώτο κρούσμα. Άρα, προτιμούμε να σταματήσει εδώ αυτή η συζήτηση, γιατί δεν ωφελεί σε τίποτε. Μόνο ζημιά έχει προκαλέσει. Και να εστιαστεί το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας στα μέτρα που πρέπει να λάβουν και δεν έχουν λάβει εδώ και μήνες. Ναι. Για να ενισχύσουν τα σχολεία μας. Τα έχετε γιατί εμείς πει πραγματικά πάρα θέλουμε φορές, να μείνουν τα σχολεία ανοιχτά. Ναι, τα έχετε πει πάρα πολλές φορές αυτά τα μέτρα, κύριε Χαραλάμπους. Ένα άλλο μέτρο θα ήταν να κάνουν τεστ όλα τα παιδιά και του δημοτικού. Να σας πω, ο λόγος που δεν μπορούμε να επιμένουμε και να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο είναι λόγω της ηλικίας των παιδιών. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να επιμένει ένα παιδί 5, 6, 7, 8, 9, 10 χρόνων να κάνει τεστ συχνά με τον τρόπο που γίνονται τα τεστ σήμερα με τη μύτη. Αυτή, που είναι σχετικά επώδυνο και ιδιαίτερα για τα παιδιά, αντιλαμβάνομαι, θα είναι. Δεν είναι και ότι ευχαριστώ. Ακριβώς. Άρα δεν μπορεί κάποιος να επιμένει για κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί κάποιος να επιμένει να φορούν όλα τα παιδιά μάσκα. Στο κάτω-κάτω, εκείνοι που πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις να τις πάρουν και αν θεωρούν ότι με αυτά τα μέτρα μπορούν να τα πάρουν και μπορούν να βοηθήσουν, ό,τι είναι δουλειά τους να τα πάρουν. Δεν θα τα πούμε εμείς. Εμείς έχουμε προτείνει άλλα μέτρα τα οποία ακριβώς θα συνόδευαν τα σχολεία και θα φρόντιζαν έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερη ασφάλεια. Να μην τα επαναλάβω, τα έχω πει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή σας. Ναι. Πείτε μου για την κατάσταση σήμερα στα σχολεία. Υπάρχουν σχολεία που παραμένουν κλειστά? Από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, δεν υπάρχουν κλειστά σχολεία με την έννοια ότι έχει κληρώσει το σχολείο. Υπάρχουν τμήματα που είναι κλειστά, γιατί έχουν μέσα αρκετά κρούσματα. Υπάρχουν και παιδιά που δεν τα παίρνουν οι γονείς τους λόγω του ότι υπάρχει ένας φόβος δικαιολογημένος. Ναι. Εντάξει, ελπίζουμε τις επόμενες μέρες να γίνει η σωστή διαχείριση της κατάστασης, να εντοπιστούν ποια παιδιά ή εκπαιδευτικοί είναι κρούσματα, να απομονωθούν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, έτσι ώστε να μπορέσουν σιγά σιγά και τα συγκεκριμένα σχολεία να επανέλθουν. Αλλά και το κυριότερο είναι να μην
έχουμε παρόμοια φαινόμενα και σε άλλα σχολεία. Αλλά θα επαναλαμβάνω, όσοι δεν λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα και επιμένουμε με τα συγκεκριμένα μέτρα και τα τεστ ταχεία ανείχνευση μόνο από εκπαιδευτικού, αυτό το μέτρο δεν είναι επαρκέ και δεν θα αποδώσει. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Η τελευταία ενημέρωση που έχετε για το αριθμό κρουσμάτων σε μαθητέ και εκπαιδευτικού, ποια είναι? Δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Ό,τι ακούτε κι εσεί δεξιά και αριστερά, αυτό γνωρίζουμε κι εμεί. Μάλιστα. Κύριε Χαραλάμπου, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Αλλάζουμε θέμα, βροχή, καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που διερευνά η αστυνομία. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ανδρέου, Διευθυντή Υποδιεύθυνσης Επικοινωνίας Αρχηγείου της Αστυνομίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρέου. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυτορίδου. Πόσες καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση βρίσκονται ενώπιον των αστυνομικών αρχών? Αυτή τη στιγμή είμαστε στις 16 καταγγελίες, οι οποίες έχουν διερευνηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Επτά από αυτές έχουν ήδη καταχωρηθεί ενώπιον δικαστηρίων, ενώ μία έχει σταλεί στην νομική υπηρεσία για περαιτέρω οδηγίες. Πέραν των 16 υποθέσεων καταγγελιών που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, άλλα 4 πρόσωπα έχουν έρθει σε επαφή με τη δυτική ανακριτική ομάδα για να ληφθούν καταθέσεις για νέες καταγγελίες στις επόμενες μέρες. Έχουν την πρόθεση, δηλαδή, τα 4-7 άτομα να προβούν σε επίσημη καταγγελία. Ναι, ναι, ακριβώς. Πόσες από αυτές τις 16 υποθέσεις είναι από το χώρο του αθλητισμού? Ναι, κοιτάξτε, για μας, κύριε Αυτορίδου, δεν μετρούνται αυτές οι υποθέσεις με αυτά τα δεδομένα. Για μας όλες οι υποθέσεις είναι σοβαρές και διερευνώνται με κάθε σοβαρότητα. Δεν τις διαχωρίζουμε και ούτε τις μετρούμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για μας και καλούμε για τον κόσμο είναι ότι αν υπάρχουν τέτοιες υποθέσεις, τα θύματα τέτοιων υποθέσεων πρέπει να αποδίνονται άμεσα ενώπιον στην αστυνομία για να υποβάλουν τις καταγγελίες τους, ώστε να μην επαναλαμβάνονται τα δικήματα αυτά ή να γίνονται ακόμα σοβαρότερα. Ναι. Έχει διαβιβαστεί στο Γενικό Εισαγγελέα Φάκελος της υποθέσης της άντρης ελευθερίου? Η συγκεκριμένη υπόθεση βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση. Είμαστε στο τελικό στάδιο. Αναμένονται κάποιες καταθέσεις τυπικής φύσεως, οι οποίες μετά την ολοκλήρωση και τη λήψη των καταθέσεων αυτών θα σταλεί η υπόθεση στην νομική υπηρεσία. Ναι. Τώρα, είχαμε και δύο ηθοποιούς οι οποίοι κατήγγειλαν σεξουαλική κακοποίηση από ελλαδίτη σκηνοθέτη. Εντοπίστηκε ο σκηνοθέτης, κύριε Ανδρέου? Αντιλαμβάνεστε, είναι λεπτούχυρες μου υποθέσεις αυτές. Δεν αναφερόμαστε σε οποιασδήποτε λεπτομέρειες. Αυτό που διαβεβαιώνουμε, κυρία Φλωρίδου, είναι ότι όλες οι υποθέσεις διερευνώνται με κάθε σοβαρότητα. Λαμβάνονται καταθέσεις που πρέπει, ανακρίνονται τα πρόσωπα τα οποία ως ύποπτα παρουσιάζονται στις υποθέσεις αυτές. Για τις υποθέσεις στις οποίες αναφέρεστε, σίγουρα θα ακολουθηθεί η διαδικασία. Υπάρχουν και καταγγελίες που αφορούν ιερωμένους και το χώρο της Εκκλησίας. Θέλω να μας πείτε σε ποιο στάδιο διερεύνησης βρίσκεται η καταγγελία του 27χρονου εναντίον μοναχού. Έχει εντοπιστεί ο μοναχός για να δώσει κατάθεση? Επίσης, η συγκεκριμένη υπόθεση διερευνάται. Είμαστε και αυτοί στο στάδιο της διερεύνησης. Θα ληφθούν και οι καταθέσεις, οι αναμενόμενες που αναμένονται στο επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις εξετάσεις και να διαπιστωθεί ακριβώς τι αδικήματα διαπράττονται και από ποια πρόσωπα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ανδρέου. Να είστε καλά. Και εσείς, να παραμείνουμε στο θέμα της καταγγελίας για σεξουαλική παρενόχληση. Στους κόλπους της Εκκλησίας πρόκειται για την καταγγελία 27χρονου σήμερα. Έχει καταγγείλει στην αστυνομία τη συστηματική του παρενόχληση από μοναχό από την ηλικία των 12 ετών. Για το θέμα θα συνομιλήσουμε με τον δικηγόρο του 27χρονου, Μιχάλη Παρασκευά. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Παρασκευά. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, ποια είναι η ενημέρωση που έχετε εσείς από την αστυνομία ως προς την πορεία διερεύνησης της υπόθεσης? Ναι, αυτό που έχω να πω είναι ότι όντως η αστυνομία με τους συγκεκριμένους καθήκοντες αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την υπόθεση ειδικού κλιμακίου, θεωρώ ότι κάνει πολύ καλή δουλειά, ασχολούνται πισταμένως με το ζήτημα. Είχα μάλιστα συνάντηση μαζί τους σήμερα, όπου τους μετέφερα κάποιες νεότερες πληροφορίες που περίληφθαν στην αντίληψη μου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προχωρούμε εντατικούς ρυθμούς. Θα ληφθούν πάρα πολύ σύντομα εντός της εβδομάδας και άλλες καταθέσεις. Θα υπάρξουν ακόμα στο δύο επιπροσθέτως καταγγελίες. Στην μια περίπτωση αδελφός του 27χρονου του παιδιού που εκπροσωπώ, παρόμοιας φύσεως καταγγελία, και υπάρχει ακόμα μια καταγγελία η οποία είναι διαφορετικού, υπάρχουν διαβαθμίσεις, είναι διαφορετικού τύπου
καταγγελία, να το πω. Ναι. Αφορούν όμως το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο πρόσωπο, τον, ναι, τον μοναχό αυτό που ζει στην, ναι, Ελλάδα. Είναι Κύπριος, ναι, όμως στην καταγωγή, κύριε Βαρασκευά. Κύπριος στην καταγωγή, είναι από την πόλη σας. Από την πόλη μας, μάλιστα. Ναι. Έτσι, θα θέλαμε, αν μπορείτε να μας πείτε, τι ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του 27χρονου σήμερα καταγγέλλοντα. Ήτανε 12 ετών, αν δεν αντιλαμβάνομαι. Έχει δημοσιευτεί, ναι, από τον πολίτη. Ναι. Πώς προσεγγίστηκε το παιδί τότε? Πώς προσεγγίστηκε από τον μοναχό το παιδί? Πώς τον προσέγγισε? Λοιπόν, ο ίδιος τα έχει δηλώσει και δημόσια. Mm-hmm. Αυτό που είχε γίνει, ο πατέρας ήρθε σε επαφή, σε επίσκεψη, σε συγκεκριμένη μονή. Ήρθε σε επαφή μαζί του και από... Υπήρχε μια επικοινωνία πάρα πολύ συχνή, ερχόταν στην Κύπρο τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, mm-hmm, και άρχισε να εξομολογεί τα παιδιά της οικογένειας από τα 12 τους χρόνια και ίσως και σε πιο μικρή ηλικία, γιατί είναι διαφορετικών ηλικιών τα παιδιά, mm-hmm, από τα 12. Και προέβαινε στις πράξεις αυτές, τις αχαρακτήριστες, μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο, mm-hmm, που ήταν μόνος του μαζί με τα παιδιά, δυστυχώς, με το κάθε παιδί ξεχωριστά, τουλάχιστον με τα 2 αγόρια, και από εκεί και πέρα προέβαινε σε αυτές τις άθλιες πράξεις, mm-hmm, που προέβαινε. Ναι, και συνεχίστηκε για χρόνια αυτή, ναι, η παρενόχληση. Δυστυχώς, ναι. Ναι. Η οικογένεια είχε και άλλα παιδιά ή μόνο αυτά τα 2 αγόρια? Έχει και άλλα παιδιά. Mm-hmm. Έχει και άλλα παιδιά, αλλά μόνο, ναι, εναντίον των 2 αυτών παιδιών. Είναι, δεν θέλω να πω, έχει σημασία αυτό που ρωτάτε. Έχει σημασία και σε σχέση με την πορεία της υπόθεσης, οπότε μου επιτρέψτε, mm-hmm, να μην πω οτιδήποτε. Πάντως υπάρχουν τα 2 αγόρια, κακοποιούντα. Ναι, έχουν αυτό, προχωρήσει αυτό και τα 2 αδέλφια σε επίσημη καταγγελία ή μόνο 27χρονος? Υπάρχει, έχει δοθεί κατάθεση από τον 27χρονο και θα δοθούν καταθέσεις και από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, mm-hmm, εντός της εβδομάδας. Ο άλλος ο αδελφός είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος? Ναι, μικρότερος. Είναι μικρότερος, μάλιστα. Το παιδί τότε ή και τα 2 παιδιά δεν προσπάθησαν να μιλήσουν στους γονείς τους, να τους πούν τι ακριβώς συνέβαινε με αυτόν τον άνθρωπο? Βεβαίως. Mm-hmm. Συγκεκριμένη περίπτωση, κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε, και είναι αυτό το οποίο διαβάζω και σε σχόλια, δυστυχώς, και στο διαδίκτυο, όπου ο κάθε ένας γράφει τα δικά του, έτσι, χωρίς να γνωρίζει, mm-hmm, διάφορες παραμέτρους. Ακόμη και στην πολύ σημαντική και σοβαρή υπόθεση του ιερέα των εργατών που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση της καημένης της κοπέλας της Έλενας Φραντσί, δικάστηκε σε 2ο βαθμό, και το εφετείο ήταν ανκαταπέλτης εναντίον του καταδικαστέντα ιερέα. Mm-hmm. Στα πλαίσια της απόφασης αυτής κατέθεσαν και μάρτυρες εμπειρογνώμονες σε σχέση με την ψυχολογία των παιδιών. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα είχε επεξηγηθεί ότι είναι τόσο μεγάλο το σοκ αυτών των παιδιών. Καταρχήν τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν να γνωρίσουν, ούτε μπορούν να ξέρουν τι είναι αυτό το που περνούν. Δεν έχουν γνώση. Αυτό το ξεχνάμε, δεν είναι ενήλικες. Δεν είχαν εμπειρίες, δεν γνωρίζουν, ναι, καν τι είναι σεξ, ούτε σεξουαλική κακοποίηση προφανώς, έτσι. Το σοκ είναι τόσο μεγάλο, νιώθω, η ντροπή, τα ενοχικά σύνδρομα που νιώθω αυτά τα παιδιά, είναι ένας παράγοντας αποτρεπτικός αρχικά να πούν οτιδήποτε, ειδικά στους γονείς τους, που εφόσον στην προκειμένη περίπτωση ειδικά που ήταν αυτοί που έφεραν το τέρας στο σπίτι, mm-hmm, έτσι, και οι γονείς το αναγνωρίζουν αυτό πλέον. Όταν αποπειράθηκε στην προκειμένη περίπτωση το παιδί να πει στη μητέρα του, συνάντησε την άρνηση της μητέρας ότι μα έτσι κάνουν οι πάτερ. Φυσικά το παιδί αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπόρεσε να πει με λεπτομέρειες τι ήταν αυτό. Έτσι. Από τη στιγμή που συνάντησε την άρνηση των γονιών, δεν προχώρησε περαιτέρω, mm-hmm, ξανά. Μέχρι που έφτασε σε μια ηλικία να αντιμετωπίσει και ο ίδιος τους δικούς του δαίμονες, όλα αυτά που τον προβλημάτιζαν, και προέβηκε πρώτα, εντάξει, υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία από πίσω, ναι, κάποια στιγμή θα ήταν, ναι, αντιλαμβάνομαι, θα μπορούμε να τα πούμε. Κάποιες πληροφορίες, κάποιες λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να πούμε, ναι, και από τον αέρα. Απλά αυτό έτσι εμένα που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί ένα παιδί, ναι, 12 χρόνων ή και μικρότερο ακόμη να εξομολογηθεί, κύριε, συμφωνώ, Παρασκευά.
Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ένα παιδί τώρα 12 ετών, τι αμαρτίες έχει κάνει για να εξομολογηθεί? Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Μάλιστα έχουν περιπέσει στην αντίληψη μου περιπτώσεις, έχω ενημερωθεί για δημοτικό και μάλιστα στα πλαίσια του σχολείου. Δυστυχώς το σχολείο συνδράμει σε αυτή τη διαδικασία. Έντονα τον λέω δυστυχώς. Γιατί ακριβώς χωρίς να γενικεύουμε ούτε να είμαστε σιωπηδοτικοί, έτσι δεν μιλάμε για τους ιερείς όλους κλπ. Όμως μιλάμε για ενήλικες άντρες οι οποίοι ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει ο καθένας. Και δεν είναι δυνατόν να μένει ένας ενήλικας άντρας μόνος του σε ένα δωμάτιο κλειστό που δεν έχει πρόσβαση κανένας με ένα παιδάκι. Που πέραν το αυτού του πάρα πολύ σωστού που λέτε, τι αμαρτίες μπορεί να έχει ένα παιδί 8 χρονών, 9 χρονών, 10 χρονών, 12, 13, δηλαδή για όνομα του Θεού. Τι αμαρτίες μπορεί να έχει ένα παιδάκι έτσι για γιος. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι παραμένει ένας ενήλικας άντρας με ένα ανήλικο παιδί, αυτό από μόνο του είναι τουλάχιστον λάθος, να μην χρησιμοποιήσω άλλον όρο. Να. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σε συνεργασία μαζί με το παιδί, τον πελάτη μου, εξέφρασε ο ίδιος την επιθυμία για να προστατευτούν και άλλα παιδιά, μαζί σε συντονισμό με την Επίτροπο Προστασίας του Παιδιού, να αρχίσει προσπάθεια, τουλάχιστον στα δημοτικά, οπωσδήποτε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, οπωσδήποτε η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις συμβάσεις που υπέγραψε για προστασία και προληπτικό έλεγχο σε σχέση με την κακοποίηση των παιδιών. Ακόμη και ενδεχόμενη κακοποίηση πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες παράμετροι οι οποίοι θα πρέπει να τηρηθούν. Άρα τουλάχιστον στα δημοτικά θα πρέπει να σταματήσει σίγουρα ο θεσμός της εξομολόγησης. Τα παιδάκια δεν μπορούν να μένουν μόνα τους με έναν ενήλικα άντρα, όποιος και να είναι αυτός. Mm-hmm. Και στα πλαίσια του γυμνασίου και σίγουρα αυτό τώρα ένα παιδί 15-16 χρονών, ως έφηβος, ας κάνει τις επιλογές του. Τώρα είναι κάποιες σκέψεις δικές μου αυτές. Ναι. Αλλά τουλάχιστον στα πλαίσια του δημοτικού είναι η θέση μου και εμένα ως πολίτη και ως δικηγόρο μαζί με το πελάτη μου, το παιδί, το οποίο έχει υποστεί όλο αυτό την τραγική συμπεριφορά, πρέπει να τεθεί ένας φραγμός. Και η πολιτεία, τουλάχιστον εκεί που ελέγχει, θα πρέπει να προστατεύσει όλα τα παιδιά. Μάλιστα. Να σας πω απλά ότι όση ώρα μιλάμε, έχω πάρει μήνυμα από έναν θεολόγο και λέει ότι τα παιδιά πρέπει να εξομολογούνται για να μάθουν να λένε συγγνώμη και ότι το σωστό θα ήταν να εξομολογούνται σε παντρεμένους ιερείς και όχι σε μοναχούς. Αυτά είναι με όλον τον σεβασμό. Δεν θέλω να χαρακτηρίσω, ούτε καν μπορώ να τα λάβω, ούτε καν μπορώ να σχολιάσω σοβαρά κάτι τέτοιο, δηλαδή για όνομα του Θεού. Ενήλικας άντρας δεν πρέπει να μένει μόνος του με παιδιά. Τέλος. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα, το θεσμός της εξομολόγησης σε σημαντικό επίπεδο μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω και τη γνώμη μου. Τώρα να μάθουν να λένε συγγνώμη επειδή έκλεψαν το ζαχαρωτό ή δεν ξέρω εγώ τι αμαρτίες μπορεί να έχει ένα παιδάκι 8-9 χρονών. Mm-hmm. Τι να πω. Τέλος πάντων. Αν θέλετε, μπορώ να επεκταθώ πάνω σε αυτό. Αλλά σας είπα τη θέση μου. Ίσως το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά, κύριε Παρασκευά, να έχουμε και αντίλογο. Ευχαριστώ πάντως για την παρέμβασή σας σήμερα στην εκπομπή. Κοιτάξτε, ο αντίλογος όμως, να μην κάνουμε ένα λάθος, με όλο το σεβασμό. Έτσι. Τι αντίλογος να υπάρξει? Στο ότι ένας ενήλικας άντρας δεν πρέπει να μένει μόνος του με ένα παιδί, τι αντίλογος να υπάρξει? Δεν μπορώ να αντιληφθώ. Γιατί μιλάμε τώρα ασχέτως το τα πιστεύω του καθενός. Όχι πάνω σε αυτό που λέτε, αλλά στο θέμα ότι ενδεχομένως από μικρά παιδιά ίσως θα πρέπει να μάθουν να ζητάνε συγγνώμη, να απολογούνται. Και τι σχέση έχει με αυτό με το να μένει ένας ενήλικας άντρας μαζί με αυτά τα παιδιά? Μπορεί να τους τα μάθει το σχολείο, μπορεί να τους τα μάθουν οι γονείς. Ναι. Ένας ενήλικας άντρας. Γι' αυτό σας λέω ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρχει κάποιος εδώ θεολόγος να τα πει από τη δική του πλευρά. Και ο θεολόγος, εντάξει, μπαίνουμε σε μια εντελώς διαφορετική συζήτηση. Εγώ αναφέρθηκα ότι δεν μπορεί να μένει μόνο του ένα παιδί. Ναι, καταλαβαίνω το άλλο σημείο ακριβώς το οποίο εσείς θέλετε να θίξετε. Είναι ένας ενήλικας και ένα παιδί ανήλικο. Δεν πρέπει είναι να ένας μένουν, ενήλικας, τέλος. Τώρα, αφορά η ράσα, ναι, έχει γένεια και έχει μια ιδιότητα, αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Η Κυπριακή Δημοκρατία
πρέπει να εφαρμόσει τις νομοθεσίες. Αυτό. Ναι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και δεν είναι κάτι που βλέπουμε μόνο στη χώρα μας, το βλέπουμε η Καθολική και Εκκλησία, στην Εκκλησία μας και στην Καθολική. Είναι κατακλείζεται. Και να σας πω ότι έβλεπα και μία ταινία πριν μερικές μέρες, εντελώς συμπτωματικά, με μία υπόθεση, πραγματική ιστορία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μία πόλη όπου μέσα από μία μικρή εφημερίδα, ένα μικρό έντυπο, ξεσκεπάστηκε ένα ακριβώς ολόκληρο δίκτυο. Κύκλωμα. Έτσι ακριβώς, έτσι, κύριε έτσι. Παρασκευά. Ναι. Μάλιστα, δίκτυο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα καλά. Πολύ. Καλή συνέχεια, θα είμαστε σε καλή επαφή. Να πάμε, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα, στο Κυπριακό. Έντονη διπλωματική κινητικότητα παρατηρείται εν ώψη της άτυπης διάσκεψης για το Κυπριακό στις 27 με 29 Απριλίου στη Γενέβη, αλλά και υπό το φως της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25 με 26 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, όπου θα τεθεί επιτάπητος η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Μας ενημερώνει ο Μάριος Καμιναρίδης. Καλό μεσημέρι, Μάριε. Καλό μεσημέρι, Στεφάνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην Κύπρο φτάνουν προσεχώς οι επαφές ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, και η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων, Τζέιν Χολούτ. Ενώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, θα έχει τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με την Γερμανίδα Καγκελάριο. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, και μετά από την θετική αναφορά από πλευράς του πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, απαντώντας την πρόσκληση πλέον από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Κουτέρες, ειδικά για την άτυπη πενταμερή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί, βέβαια, όπως έχει αναφέρει, στις 27 με 29 Απριλίου και μάλιστα στη Γενέβη. Μάλιστα, είχαμε και ραπτή δήλωση από πλευράς του πρόεδρου, απαντώντας τον κ. Κουτέρες για το συγκεκριμένο θέμα, όπου απέστειλε επιστολή αποδοχής, αν είναι η σωστή λέξη, στην πρόσκληση, τονίζοντας στο Γενικό Γραμματέα των ΗΕ στην προσήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, την ετοιμότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας και την αποφασιστικότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με πλήρη πολιτική βούληση, και συνεισφέρει ώστε να επιτυχεί ο στόχος της διάσκεψης για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που εμείνα, στη βάση βέβαια των ψηφισμάτων και αποφάσεων των ΗΕ, επίσης στη βάση της αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη βάση των συμφωνημένων συμφωνίας κορυφής καλύτερα, στο πλαίσιο Κουτέρες, αυτό το πλαίσιο Κουτέρες που έγινε πάρα πολύ συζήτηση για, και για την μεταξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια βιώσιμη και λειτουργική, διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, μέσα βέβαια από τους παραμέτρους που συμφωνηθήκαν ήδη. Κάνει αναφορά ο πρόεδρος ότι ήδη κάποια πράγματα έχουν συμφωνηθεί, και μάλιστα κάνει και αναφορά στο Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου που ήταν η κοινή συνάντηση τότε. Τώρα, όπως πάρα πολύ σωστά έχεις αναφέρει και κλείνοντας, Στέφανη, αυτή την εβδομάδα προς Δημοκρατίας υπάρχει επαφές με την κυρία Άγγελα Μέρκελ, και αυτή θα είναι τη διάσκεψη και αυτό θα γίνει την Πέμπτη σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες μας. Εκεί είναι ανοιχτά πάρα πολλά ζητήματα. Γνωρίζουμε όλοι ότι υπέρμαχος φανατικός υποστηριχτής της Τουρκίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω ενδεχομένως και τα 36 δισεκατομμύρια εμπορικές συμφωνίες που έχει η Γερμανία με την Τουρκία ετησίως, και αυτά είναι στατιστικά του Eurostat και όχι του Μάριου, και γι' αυτό, Στέφανη, φάχει συνομιλίες με την κυρία Μέρκελ, που γνωρίζουμε ότι η κυρία Μέρκελ για πάρα πολύ καιρό βετάρει οποιοσδήποτε θέσεις ή αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργηθεί στην Τουρκία με όλες τις κυρώσεις που προτείνονται κατά καιρούς στο τραπέζι. Τώρα η κυρία Μέρκελ θα προσπαθήσει να δώσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άτυπη πενταμερής, με αντάλλαγμα βέβαια να μην υπάρχουν κυρώσεις ή να έχει θετική αξιολόγηση η Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που αυτό θα γίνει στις 25-26 Μαρτίου. Βέβαια, εδώ όλα παίζονται, τα συμφέροντα και τα ανταλλάγματα. Τώρα, την Παρασκευή, Στέφανη, στην Κύπρο θα είναι και ο κύριος Τζόζεφ Μπορέλ. Ο κύριος Μπορέλ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος εκπρόσωπος της εξωτερικής πολιτικής για την Ευρωπαϊκή
ένωση. Κρατάμε αυτό που ανέφερε ο κύριος Μπορέν στην συνέντευξη του πριν μερικές εβδομάδες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν τίθεται θέμα να υπάρχει άλλο κράτος εκτός από την Κύπρο στο νησί που θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Στέφανη, ο Έλληνας ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Χινάς, είπε ότι δεν έχετε ρωτήσει καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαντώντας σε κάποιες αναφορές που έκανε ο κύριος Τατά, ότι για δύο κράτη, περί δύο κράτη. Ο κύριος Πορέρ υπάρχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Στέφανη, υπάρχει συνάντηση με τον Εσύν Τατά στα κατεχόμενα και θα έχει και τετ-α-τετ με τον υπουργό μας, τον υπουργό εξωτερικών, τον κύριο Νίκον Χριστοδουλίδη, και αυτά θα γίνουν την Πέμπτη. Και βέβαια σε αναμονή λοιπόν την Κυριακή, αν μην κάνω λάθος, η κυρία Λούτ ξαναφτάνει στην Κύπρο. Στέφανη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Καμιναρίδη. Εκτός συνόρων για τη συνέχεια, η συνεχιζόμενη κακή επιδημιολογική εικόνα, ειδικά στην Αττική, οδήγησε την κυβέρνηση της Ελλάδας στην απόφαση για νέα παράταση του lockdown. Πάμε στην Αθήνα και τον ανταποκριτή μας, Γιώργο Φωκένο. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Ασφυκτική και η πίεση στα δημόσια νοσηλευτήρια. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Στέφανη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, την προαναγγελία νέας παράτασης του lockdown, που κανονικά θα έλεγε στις 8 Μαρτίου, έκανε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη συνεχιζόμενη κακή επιδημιολογική εικόνα. Χθες κατεγράφησαν 1.176 νέα κρούσματα, με τον αριθμό των διασωληνωμένων να ανέρχεται πλέον στους 406 και την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αθήνας να κρίνεται οριακή. Όπως ανέφερε χθες ο κ. Μητσοτάκης, πρέπει να κάνουμε μία προσπάθεια ακόμη, ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας της οικονομίας και της εκπαίδευσης. Στόχος της κυβέρνησης, Στέφανη, είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας να γίνει σταδιακά και με βασικό γνώμονα τη συνεχή λειτουργία, δηλαδή να ανοίξει και να μην χρειαστεί να ξανακλείσει. Και γι' αυτό τον λόγο, επιθυμία ειδικών και κυβέρνησης είναι η απόφαση για άνοιγμα να ληφθεί με το επιδημιολογικό φορτίο να είναι όσο το δυνατόν πιο χαμηλό, κάτι που δεν καταγράφεται σήμερα. Στέφανη. Μάλιστα, Γιώργο Φωκένε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πίσω στα δικά μας, στα του καιρού να περάσουμε. Πάμε στο τμήμα μετεωρολογίας και τον κύριο Ιάσονα Χριστοδούλου, λειτουργό του τμήματος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση από ποια ώρα μέχρι πότε? Σε ισχύ από τις 10 το πρωί σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και τι αφορά προειδοποίηση? Μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σε αρκετές περιοχές θα έλεγα. Έχουμε κάποιες περιοχές τώρα που έχουμε βροχόπτωση. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχουμε κάποια καταιγίδα σε ισχύ. Ωστόσο, να αναμένουμε ότι μέχρι τις 5-6 το απόγευμα είναι πιθανό να έχουμε σε κάποιες περιοχές. Θα υπάρξουν έντονα βράδυ, δηλαδή, καιρικά φαινόμενα? Ενδεχομένως σε περιοχή καταιγίδας. Πάντοτε στην καταιγίδα έχουμε αρκετή βροχόπτωση σε μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό και σχετική προειδοποίηση. Θα ανανεωθεί ή όχι, κύριε Χριστοδούλη, η προειδοποίηση? Αν θα ανανεωθεί, θα είναι για την αυριανή μέρα και όχι για το υπόλοιπο της νύχτας, όπου τα φαινόμενα γίνονται πιο μεμονωμένα και περιορίζονται κυρίως στα παράλια, αν θα έχουμε κάποιες βροχές και μικρή πιθανότητα για κάποια καταιγίδα. Από αύριο περιμένουμε παρόμοιο σκηνικό, θα έλεγα. Αρχικά ενδεχομένως να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές κυρίως στα παράλια. Ωστόσο, μεσημέρι νωρίς το απόγευμα δεν αποκλείεται η εκδήλωση κάποιας καταιγίδας. Με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή, το πιο πιθανό δεν θα βγει κάποια προειδοποίηση. Ωστόσο, θα το δούμε στην πορεία. Θερμοκρασιακά, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Θερμοκρασιακά να περιμένουμε παρόμοιες θερμοκρασίες με σήμερα, δηλαδή κοντά στους 18 βαθμούς όσον αφορά εσωτερικό και παράλια. Ωστόσο, από την Πέμπτη και μετά ο καιρός, από την Πέμπτη το πρωί θα έχουμε πάλι κάποιες βροχές. Ωστόσο, στη συνέχεια σύντομα βελτιώνεται ο καιρός και καλές καιρικές συνθήκες μέχρι και το Σάββατο. Το ίδιο όσο αφορά και τη θερμοκρασία, περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Θα φτάσουμε μέχρι ίσως τους 22-23 βαθμούς όσον αφορά το εσωτερικό. Να πούμε ότι οι κανονικές είναι κοντά στους 18 αυτή την περίοδο. Ενώ χιόνια να περιμένουμε σήμερα και το βράδυ στα ψηλότερα ορεινά, όχι κάπου πιο χαμηλά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστοδούλου. Να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
Δεύτερη ώρα της εκπομπής ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα 8 ειδικά σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για το Φεβρουάριο. Για το θέμα θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον επιστημονικό συνεργάτη του Υπουργείου, Φάνο Κουρουφέξη. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Κουρουφέξη. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ποια είναι τα ειδικά σχέδια, θα θέλαμε να μας πείτε, και θα ήταν καλό να αναφερθείτε στο καθένα ξεχωριστά και να λέμε και ποιοι είναι οι δικαιούχοι του κάθε σχεδίου. Βεβαίως, τα ειδικά σχέδια για τα οποία θα μιλήσουμε αφορούν την περίοδο από 1η μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Mm-hmm. Αυτό να είναι το πρώτο που θα πούμε για να γνωρίζει ο κόσμος. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων, οι οποίες αιτήσεις είναι αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, την γνωστή πλέον εδώ και ένα χρόνο του Υπουργείου, και για τα πλήστα όσα θα πούμε, υποβάλλονται από τους εργοδότες και όχι από τους εργοδοτούμενους, mm-hmm. με μοναδική εξαίρεση βεβαίως τους ανέργους που δεν έχουν εργοδότη και τους αυτοτελώς εργαζόμενους. Θα τα πούμε αναλυτικά. Απλά αυτά τα εισαγωγικά από την εμπειρία εδώ για το πού είναι που εντοπίζονται τα λάθη, αν θέλετε, ή η σύγχυση, το μπέρδεμα κλπ. Τα σχέδια λοιπόν για τα οποία υποβάλλονται αιτήσεις μέχρι το ερχόμενο Σάββατο 6 Μαρτίου στις 12 τα μεσάνυχτα, η περίοδος υποβολής αιτήσεων, είναι τα ακόλουθα 8 σχέδια τα οποία, για να γνωρίζει ο κόσμος, είναι τα ίδια τα οποία εφαρμόστηκαν και για την περίοδο από 10 Ιανουαρίου που ξεκίνησαν αυτή η φάση των μέτρων, των περιοριστικών μέτρων, μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου. Άρα οι περισσότεροι θα έχουν ήδη κάποια εξοικείωση με αυτά τα οποία θα πούμε, επειδή είναι τα ίδια και τον Φεβρουάριο. Mm-hmm. Και είναι τα ακόλουθα. Πρώτο, είναι το σχέδιο για την στήριξη των ξενοδοχειακών μονάδων και τουριστικών καταλυμάτων. Αυτό εφαρμόζεται από τον Νοέμβριο, αφορά τα ξενοδοχεία και τα τουριστικά καταλύματα που είναι σε πλήρη ή και σε μερική αναστολή, γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι επειδή είναι από τον Νοέμβριο, οπότε θα υποβάλουν και πάλι τις αιτήσεις τους εμπρόθεσμα για να πάρουν την στήριξη προς τους εργαζόμενους. Έχω πει ότι οι αιτήσεις όλες υποβάλλονται από εργοδότες και η διαδικασία είναι ότι υπολογίζεται το επίδομα ευθύς αμέσως από το Υπουργείο για τον κάθε εργοδοτούμενο, τον οποίο περιλαμβάνουν στην αίτηση τους εργοδότες, mm-hmm. και καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό του εργοδότη το αντίστοιχο ποσό και ταυτόχρονα ενημερώνεται ο εργοδότης για το ποσό για το οποίο αντιστοιχεί για τον κάθε εργοδοτούμενο. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι και για αυτό το σχέδιο και για όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν δύο παραλλαγές. Εάν είναι πλήρη αναστολή μια επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο, μια οποιαδήποτε επιχείρηση, και δηλαδή ο εργαζόμενος για τον οποίο καταβάλλεται το επίδομα δεν εργάστηκε σε αυτή την περίοδο, τότε ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να δώσει στον εργαζόμενο το ποσό της επιδότησης που είναι το 60% του μισθού που δίνει το Υπουργείο. Αν όμως, και αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία, η οποιαδήποτε από αυτές τις επιχειρήσεις έχει εργαστεί και συμμετέχει στα ειδικά σχέδια που και πάλι είναι πιθανότητα, δυνατότητα, δικαιούνται, τότε για τους εργαζόμενους που έχουν εργαστεί, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει πλήρη μισθό mm-hmm. στον εργοδοτούμενο και ο εργοδότης θα λάβει το μέρος του μισθού που αφορά η επιδότηση. Αυτό το λέω ευκαιρία του πρώτου σχεδίου που επεξηγώ, αλλά ισχύει για όλα. Ωραία. Ωραία, ξεκάθαρο, δεύτερο... ναι. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Το δεύτερο σχέδιο αφορά οικονομικές δραστηριότητες επιχειρήσεις που είναι συνδεόμενες, συνδέονται μέσω του τύρου εργασιών τους με την τουριστική βιομηχανία. Και αυτό το σχέδιο λειτουργεί από τον Νοέμβριο που μπήκαμε στη χειμερινή περίοδο, οπότε και αυτές οι επιχειρήσεις γνωρίζουν, θα κάνουν τις αιτήσεις τους όπως και τους προηγούμενους μήνες. Το τρίτο σχέδιο είναι το σχέδιο πλήρους αναστολής εργασιών της επιχείρησης. Εδώ θέλω να τονίσω ότι αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις οι οποίες με βάση τα διατάγματα του Υπουργού Υγείας, τα περιοριστικά μέτρα δηλαδή, δεν είχαν καμία δυνατότητα, απαγορευόταν δηλαδή η λειτουργία τους, και όχι επιχειρήσεις οι οποίες λόγω των περιοριστικών μέτρων επέλεξαν να μην δραστηριοποιηθούν επειδή είχαν πολύ μικρό τύρο ή για οποιοδήποτε λόγο. Όπως είναι οι χώροι εστίασης ή τα νυχτερινά κέντρα. Πολύ σωστά. Χώροι εστίασης, για παράδειγμα, οι οποίοι δεν λειτουργούν με delivery. Mm-hmm. Πολύ καλό παράδειγμα. Ναι. Επειδή αν λειτουργούν με delivery, τότε δεν είναι αυτό το σχέδιο. Ναι. Είναι στο επόμενο που θα εξηγήσω, που είναι το σχέδιο μερικής αναστολής, το οποίο καλύπτηκε επιχειρήσεις οι οποίες μπορεί να μην δούλεψαν και καθόλου ή να είχαν ελάχιστο τύρο. Αυτό το σχέδιο της μερικής αναστολής, το τέταρτο δηλαδή σχέδιο που εξηγούμε, είναι για επιχειρήσεις που λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί έχει επηρεαστεί ο κύκλος εργασιών τους σε σημαντικό βαθμό, mm-hmm. και υπάρχουν 4 διαφορετικές διαβαθμίσεις. Για τα σχέδια αυτά εντωμεταξύ να πω ότι απαιτείται
μαζί με την υποβολή της αίτησης να υποβληθεί και μια έκθεση από τον λογιστή ή από ανεξάρτητο ελεγχτή λογιστή που να βεβαιεί αυτά τα οποία θα πω τώρα, ότι δηλαδή αυτή η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον συγκεκριμένο τομέα οικονομικής δραστηριότητας και ότι σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, δηλαδή σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2020, ο Φεβρουάριος 2021 είχε μείωση του κύκλου εργασιών που υπερεύαινε τουλάχιστον το 30%. Υπάρχουν όμως τέσσερις διαβαθμίσεις. Ανάλογα με το ποσοστό της μείωσης του κύκλου εργασιών αυξάνεται και το ποσοστό των εργαζομένων οι οποίοι μπορούν να επιδοτηθούν. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση η οποία έχει μείωση του κύκλου εργασιών που υπερβαίνει το 80% στο σχέδιο της μερικής αναστολής επιδοτείται με τον ίδιο περίπου τρόπο που επιδοτείται και μια επιχείρηση στο σχέδιο της πλήρους αναστολής, δηλαδή που δεν ανοίγει καθόλου. Όμως είναι σημαντικό να ξεχωρίσουν οι εργοδότες αυτά τα δύο σχέδια για να μην υποβάλλουν σε λανθασμένο σχέδιο και να υπάρχουν προβλήματα είτε με την πληρωμή είτε να προηγηθεί η αίτηση. Κύριε Κουρουφέξη, τα φροντιστήρια, οι σχολές χορού, οι σχολές καλλιτεχνών, τα γυμναστήρια, σε ποια κατηγορία, σε ποιο σχέδιο εμπίπτουν? Τα γυμναστήρια είναι σαφώς στην κατηγορία της πλήρους αναστολής. Απαγορευόταν να λειτουργήσουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Τώρα, για τα σχολές χορού και όλα αυτά, εξαρτάται. Αν ήταν επιχειρήσεις οι οποίες μπορούσαν να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση online, που εξ όσων γνωρίζουμε εδώ στο Υπουργείο, ακόμα και σχολές χορού λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο, τότε είναι στην μερική αναστολή. Και τόνισα και πριν ότι δεν είναι τόσο το θέμα του ποιου ποσοστού θα επιδοτηθούν, επειδή, για παράδειγμα, ακόμα και μια επιχείρηση η οποία είναι στην μερική αναστολή, εάν η μείωση, ακόμα και με τα online μαθήματα ή με οποιονδήποτε τρόπο, εάν η μείωση του κύκλου εργασιών ξεπερνάει το 80%, τότε επιδοτείται με τον ίδιο τρόπο που επιδοτείται και μια επιχείρηση στην πλήρη αναστολή εργασιών. Όμως, από πλευράς νομοθεσίας, είναι διαφορετικά τα σχέδια και οι προϋποθέσεις. Άρα, αυτές θα κάνουν στην μερική αναστολή. Μάλιστα. Το πέμπτο, το σχέδιο. Μάλιστα. Έχουμε, να εξαντλήσω τα σχέδια που αφορούν τους μισθωτούς, έχουμε δύο σχέδια τα οποία αφορούν, και αυτό που θα πω είναι πολύ σημαντικό, αφορούν επιχειρήσεις εργοδότες οι οποίοι δεν θα μπορούσαν, δεν έχουν κάνει αίτηση και δεν θα μπορούσαν να κάνουν αίτηση σε κανένα από τα προηγούμενα τέσσερα σχέδια που έχουμε εξηγήσει, και είναι το σχέδιο για το ειδικό επίδομα απουσίας από την εργασία για λόγους υγείας, δηλαδή εργαζόμενοι οι οποίοι δεν μπορούν να δουλέψουν με τηλεργασία, αλλά ούτε και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και οι επιχειρήσεις τις οποίες εργάζονται ο εργοδότης τους δεν συμμετέχει σε οποιοδήποτε από τα άλλα σχέδια, τότε σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργοδότης μπορεί να κάνει αίτηση εκ μέρους αυτών των εργαζομένων του σε αυτό το σχέδιο, εφόσον είναι στις ευάλωτες ομάδες που περιλαμβάνονται στο σχετικό διάταγμα του Υπουργού Υγείας. Λέω να μην συμμετέχει σε οποιοδήποτε από τα άλλα, επειδή αν για παράδειγμα είναι στην μερική ή στην πλήρη αναστολή σε οποιοδήποτε από τα άλλα σχέδια, με βάση την νομοθεσία εκείνου του σχεδίου, του οποίου συμμετέχει, θα πρέπει να δηλώσει μεταξύ των εργοδοτουμένων για τους οποίους αιτείται επιδότηση και αυτούς οι οποίοι είναι ευάλωτες ομάδες βεβαίως. Δεν θα κάνει ξεχωριστή αίτηση για το ένα και ξεχωριστή για το άλλο. Παρόμοιο με αυτό που έχω εξηγήσει για τις ευάλωτες ομάδες είναι και το ειδικό σχέδιο για την παροχή επιδόματος απουσίας από την εργασία λόγω φροντίδας παιδιών. Και μιλάμε για περιπτώσεις που έχουν παιδιά τα οποία δεν είναι στην τυπική εκπαίδευση, δεν είναι στο δημοτικό, ας πούμε, που έχει λειτουργήσει, είναι πιθανόν στο γυμνάσιο, που είναι με τηλεκπαίδευση και εργάζεται ο γονιός και δεν μπορεί να πάει στην εργασία ή να εργαστεί με τηλεργασία για αυτόν τον λόγο. Και πάλι με την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης δεν συμμετέχει στα άλλα σχέδια, αφού σε τέτοια περίπτωση θα τον δήλωνε εκεί. Άρα, αυτά τα έξι που έχω περιγράψει είναι τα σχέδια που αφορούν όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους και για όλα ανεξαιρέτως το ποσό το οποίο καταβάλλεται σε μηνιαία βάση είναι το 60% των απολαβών, των δηλωμένων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων Απολαβών, με ελάχιστο τα 360 ευρώ και μέγιστο τα 1214. Και υπάρχουν και δύο σχέδια, όπως είχα πει και στην αρχή. Το ένα είναι το ειδικό σχέδιο στήριξης ανέργων. Αφορά πολύ συγκεκριμένα, και να το εξηγήσω επειδή υπάρχουν απορίες για αυτό το σχέδιο, αφορά πολύ συγκεκριμένα τα πρόσωπα τα οποία λάμβαναν ανεργιακό επίδομα, και αυτό το ανεργιακό που λάμβαναν το έχουν εξαντλήσει, έχουν πάρει την τελευταία δόση σε οποιαδήποτε ημερομηνία εντός του 2020.
Άρα, εάν λάμβαναν ανεργιακό, είναι πολύ σημαντική προϋπόθεση και το έχουν εξαντλήσει δεύτερη σημαντική προϋπόθεση, τότε είναι δικαιούχοι αυτού του σχεδίου, κάνουν απευθείας αίτηση ήδη. Ναι. Μάλιστα. Και λαμβάνουν το ειδικό ανεργιακό επίδομα, που είναι ουσιαστικά μια επέκταση του ανεργιακού επιδόματος, το οποίο έχω εξαντλήσει, επειδή με την λογική ότι εν μέσω αυτής της πανδημικής κρίσης δεν είναι ούτε εύκολο ούτε απλό για τον οποιοδήποτε άνεργο, ο οποίος πρόσφατα πιθανόν να έχει χάσει την εργασία του, να βρει αλλού δουλειά. Από αυτό το σχέδιο για τους ανέργους μπορούν να υποφεληθούν και οι δικαιούχοι του ΕΕ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 Ε
όπως επίσης και σε όλα τα άλλα σχέδια. Υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι οποίοι εργάζονται ή εργάζονταν και είναι άνεργοι και λάμβαναν ανεργιακό. Βεβαίως, δικαιούνται. Βεβαίως, να πούμε και ότι το εισόδημα από αυτά τα σχέδια μετρά ως εισόδημα για τον υπολογισμό του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπως άλλωστε και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα από εργασία ή άλλος πώς. Μάλιστα. Και υπάρχει και άλλο ένα. Μάλιστα, αφορά τους αυτοτελώς εργαζομένους. Είναι το σχέδιο στήριξης αυτοτελώς εργαζομένων. Είναι ορισμένες κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίες κατά τη στοιχεία και των επαγγελματικών ομάδων των επιχειρήσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων που έχουν επηρεαστεί δυσμενώς από την πανδημία, μπορούν ως αυτοτελώς εργαζόμενοι να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν στήριξη, η οποία θα είναι για την περίοδο ενός μήνα με κατώτατο όριο τα 300 ευρώ και ανώτατο τα 900. Εδώ να μου επιτρέψετε να ξεκαθαρίσω και κάτι ακόμα, ότι υπάρχουν αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα τα οποία πέραν της ιδιότητας τους ως αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα είναι ταυτόχρονα και εργοδότες, εργοδοτούν δηλαδή άλλο πρόσωπα. Με την ιδιότητα τους ως εργοδότες, εάν εμπίπτουν στις κατηγορίες που έχω αναφέρει πριν για τους μισθωτούς εργαζόμενους, για τους υπαλλήλους τους θα κάνουν σε εκείνα τα σχέδια. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε, επειδή άλλο είναι η ιδιότητα ενός προσώπου ως εργοδότης. Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο μπορεί να είναι αυτοτελώς εργαζόμενος, να έχει ένα εστιατόριο σε μια τουριστική περιοχή και με αυτή την ιδιότητα να εργοδοτεί τρία άλλα πρόσωπα. Λοιπόν, για τα τρία άλλα πρόσωπα, όχι για τον εαυτό του που είναι αυτοτελώς, για τα τρία άλλα πρόσωπα θα υποβάλει αίτηση ως εργοδότης, για παράδειγμα, στο σχέδιο των συνδεόμενων με την τουριστική βιομηχανία επιχειρήσεων. Και για τον εαυτό του ως αυτοεργοδοτούμενος. Ως αυτοτελώς. Μάλιστα. Τώρα, τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος δεν συμπληρώσει ορθά την αίτηση? Επικοινωνεί μαζί σας ή επικοινωνείτε εσείς όταν διαπιστώσατε το λάθος στην αίτηση? Γίνονται και τα δύο τα οποία έχετε αναφέρει. Το σημαντικό, το πιο σημαντικό, είναι να υποβληθεί αίτηση. Στις περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί αίτηση εμπρόθεσμα, δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Το σύστημα είναι μηχανογραφικό, είναι σχέδια τα οποία συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά κονδύλια και οι προϋποθέσεις, ιδίως οι προθεσμίες για υποβολή αίτηση, είναι πολύ αυστηρές. Αλλά εάν η αίτηση υποβληθεί και απλά έχει γίνει ένα λάθος, για παράδειγμα, έχουν πει λάθος ημερομηνίες. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα, έχει κάποιες περιπτώσεις που δεν σας αντιλαμβάνεται το ίδιο το Υπουργείο στους ελέγχους του. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις που βάζουν ημερομηνίες από 1η Φεβρουαρίου, ας πούμε, μέχρι 1η Φεβρουαρίου. Είναι φανερό ότι είναι λάθος. Και γίνεται επικοινωνία και διορθώνονται αυτά τα πράγματα. Είτε ο ίδιος ο αιτητής επικοινωνεί με το Υπουργείο στο email, με email γίνονται αυτές οι επικοινωνίες. Και γίνεται μια διόρθωση εκεί και όπου χρειάζεται. Και εκπνέει, είπαμε, η διορία υποβολής των αιτήσεων τα μεσάνυχτα της 6ης Μαρτίου. Μάλιστα. Και Σάββατο. Ναι. Και πότε θα καταβληθούν τα επιδόματα, κύριε Κουρφέξη, πότε να τα περιμένει ο κόσμος? Κατά βάση, τα επιδόματα καταβάλλονται τόσο καιρό την εβδομάδα που ακολουθεί το κλείσιμο των αιτήσεων. Δηλαδή, περί τα τέλη της άλλης εβδομάδας θα ξεκινήσει η καταβολή των επιδομάτων. Και είναι και ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για τους οποίους τίθεται μια περίοδος συγκεκριμένη για την υποβολή των αιτήσεων, επειδή πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει πρώτα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για να μπορούν να εξεταστούν οι αιτήσεις. Άρα δεν θα μπορούσε, επειδή ρωτούν κάποιοι, μα γιατί μόνο μια εβδομάδα? Μια εβδομάδα είναι αρκετή, αλλά δεν θα μπορούσε κιόλας να καταβληθούν επιδόματα σε όλους αυτούς που περιμένουν πριν κλείσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων. Και είναι και εκατοντάδες χιλιάδες οι αιτήσεις που έχετε να επεξεργαστείτε εκεί στο Υπουργείο. Είναι, πράγματι, ναι. Είναι. Αλλά με τα μηχανογραφικά μέσα, πραγματικά έχει γίνει κατορθωτό να καταβάλλονται εντός μιας εβδομάδας, δύο εβδομάδων άντε, επιδόματα σε
λέτε κι εσείς, πράγματι είναι περί τις 100.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που επιδοτούνται, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι παραδοσιακά με τις άλλες διαδικασίες που υπήρχαν μέχρι τώρα μπορεί να παίρναν και μήνες. Αλλά τώρα παίρνουν 2 εβδομάδες, άρα είναι μια σημαντική... Έτσι λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κουρουφέξη για την ενημέρωση. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Νέα πρόταση για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Αναμένεται ότι θα καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πρόταση προνοεί διεξαγωγή δημοψηφισμάτων την ίδια μέρα με τις βουλευτικές εκλογές, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρίς. Μας ενημερώνει για το θέμα και πάλι ο Μάριος Καμιναρίδης. Μάριε. Έτσι ακριβώς, Στέφανη, καλό μεσημέρι και πάλι. Να αναφέρουμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και μάλιστα είχαμε και την δημοσιογραφική διάσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Νίκου Νουρή, για την μεταρρύθμιση στους Δήμους. Πλέον υπάρχει εξελίξεις γύρω από το θέμα. Σε κάθε εβδομάδα που υπάρχει αυτή η συζήτηση, Στέφανη, υπάρχει και μία νέα εξέλιξη, αρχικά από τους 7 Δήμους, επία στους 12 Δήμους, που τους 12 επία στους 16 Δήμους και από τους 16 Δήμους, αν μην κάνω λάθος, έχουν κλειδώσει νομίζω στους 20 Δήμους πλέον για τη νέα μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό που αξίζει να κάνουμε αναφορά, Στέφανη, είναι ότι πλέον αρχικά ο κύριος Νίκος Νουρίς, ο Υπουργός Εσωτερικών, ήταν κάθετα εναντίον δημοψηφίσματος. Μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι εγώ τον ερώτησα όταν κατέθεσε τη συγκεκριμένη πρόταση για μεταρρύθμιση στους Δήμους. Τον ερώτησα, θα προχωρήσετε με δημοψήφισμα για την τοπική αυτοδιοίκηση, και η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη και απλή και όμορφη και ωραία, και είπε όχι. Αυτό είπε ο κύριος Νίκος Νουρίς. Μετά πλέον από τη νέα νέες εξελίξεις γύρω από το θέμα, την προηγούμενη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για την τοπική αυτοδιοίκηση και τη μεταρρύθμιση, ο κύριος Νουρίς φαίνεται ότι δεν έχει αγκαλιάσει την πλειοψηφία, την πρόταση καλύτερα της πλειοψηφίας των κομμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να ξεκινήσει η διαδικασία για 5 χρόνια, για να δουν και οι πολίτες τα ωφελήματα που ενδεχομένως να υπάρχουν και να συμφωνήσουν και να δουν μια διαφορετική καλύτερη ποιότητα ζωής από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πλέον φαίνεται ο κύριος Νουρίς είπε όχι και σε αυτόν, και τώρα ξαφνικά ανακοινώνει και σήμερα ο κύριος Νίκος Νουρίς ότι εκτός από τις βουλευτικές εκλογές, Στέφανη, θα έχουμε και το συγκεκριμένο δημοψήφισμα αν οι πολίτες εγκρίνουν ή όχι την νέα μεταρρύθμιση στους Δήμους. Τώρα δεν γνωρίζουμε σε περίπτωση αν ένα Δήμος ή μια περιοχή της Κύπρου, καλύτερα στις ελεύθερες περιοχές βέβαια, πει ναι σε αυτή τη νέα πρόταση να προχωρήσουμε σε μεταρρύθμιση, και άλλη περιοχή της Κύπρου πει όχι, δεν θέλουμε να αλλάξετε την καθημερινότητα μας και τους δημοτικούς μας σύμβουλους ή κοινοτικούς μας σύμβουλους, και είμαστε πλήρη ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες που έχουμε τώρα. Τι γίνεται, κανένας ακόμα δεν μας απάντησε σε αυτό το θέμα. Όμως αξίζει να κάνουμε αναφορά ότι την πρόταση της Επιτροπής Εσωτερικών για διεξαγωγή δημοψηφίσματος μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου για την τοπική αυτοδιοίκηση θεωρείται ότι είναι άκυρη. Αναφέρθηκε σε γνωμάτευση ο κύριος Νίκος Νουρίς του Γενικού Εισαγγελέα του κύριου Σαββίδη, σύμφωνα βέβαια με την οποία δεν μπορεί να διεξαγωγεί δημοψήφισμα επί του συγκεκριμένου θέματος μετά από την έγκριση σχετικής νομοθεσίας. Κάτι τέτοιο θα έθεσε υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή του σύνολου του διατάξεων του ψηφισμένων νόμων. Δηλαδή, σε περίπτωση αν ο κόσμος, ο κυριαρχός λαός αποφασίσει όχι, μετά από 5 χρόνια δεν μπορεί να γίνει, σύμφωνα με την γνωμάτευση από πλευράς του Γενικού Εισαγγελέα, Στέφανη, για το θέμα. Άρα αυτό θα πρέπει να γίνει πριν ψηφιστεί και εφαρμοστεί ο νόμος, ναι, ο Μάριε. Έτσι ακριβώς, και όπως καταλάβαμε όλοι νομίζω, υπάρχει μια σύγχυση γύρω από όλη αυτή την ιστορία, ειδικά που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Σίγουρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, σίγουρα όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξουν πολλά και διάφορα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το θέμα είναι πώς η εκτελεστική εξουσία
με την νομοθετική εξουσία να βρεθεί χρυσή τομή, αυτό φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλέον και όλα είναι ανοιχτά, ενδεχομένως και να το αποσύρουν από την Βουλή το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως σήμερα ο κύριος Νουρίς αρχικά μας έλεγε όχι και σήμερα μας είπε ναι, προχωρούμε σε δημοψήφισμα. Τόσο απλά. Ενδεχομένως θα παίξει ρόλο το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, Μάριε. Και αυτό ενδεχομένως να είναι κάτι θετικό, άφα γίνει τη συγκεκριμένη ημέρα, Στέφανη, και μαζί με τις βουλευτικές εκλογές. Θα υπάρχει παραπάνω ενδιαφέρον. Θα υπάρχει παραπάνω ενδιαφέρον και στις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει και τους βουλευτές του και ταυτόχρονα να αποφασίσει για την τοπική μεταρρύθμιση, τοπική αυτοδιοίκηση μεταρρύθμιση. Αυτό ενδεχομένως να είναι ενδιαφέρον. Θα το δούμε, θα γίνουν και οι απαραίτητες διευκρινήσεις, έτσι, Μαριέ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εκτός συνόρων. Ο κορονοϊός δεν θα ιτηθεί ως το τέλος του έτους, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η πανδημία παραμένει επιθετική, ειδικά μετά την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων αυτή την εβδομάδα. Ο εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος εκτάκτων αναγκών του οργανισμού δήλωσε ωστόσο ότι εξακολουθεί να είναι εφικτό να μειωθούν οι αριθμοί νοσηλευωμένων και θανάτων. Για πρώτη φορά μέσα σε 7 εβδομάδες παρατηρείται αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων από κορονοϊό παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο επικεφαλής έκτακτων αναγκών του οργανισμού λέει προς το παρόν δεν είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι η πανδημία COVID-19 θα έχει τεθεί υπό έλεγχο έως το τέλος του έτους. Υπήρχαν μερικές καλές εβδομάδες τις τελευταίες 6. Έχουμε δει κάποια καλά νέα σχετικά με τη διάθεση των εμβολίων και την ίδια στιγμή, μέχρι και αυτή την εβδομάδα, βλέπουμε την εξομάλυνση αυτής της πρόοδου και δυνητική αύξηση των κρουσμάτων σε πολλές χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που υπάρχουν ανησυχίες για τη νέα μετάλλαξη του ιού, η διάθεση είναι αισιόδοξη, καθώς καταγράφεται ο χαμηλότερος ημερήσιος αριθμός θανάτων και ο χαμηλότερος αριθμός νέων κρουσμάτων από τον Οκτώβριο. Υπήρξαν και αισιόδοξα δεδομένα για την απόδοση των εμβολίων που δημοσιεύτηκαν από την Public Health England. Μία μόνο δόση εμβολίου, είτε της Oxford AstraZeneca είτε της Pfizer, λειτουργεί κατά της σοβαρής λίμωξης ηλικίες άνω των 70 με μείωση κατά 80% και πλέον στις νοσηλίες. Αυτά είναι καλά νέα για το εμβόλιο της AstraZeneca, το οποίο αντιμετωπίζεται με δυσπιστία λόγω των μέχρι τώρα δεδομένων. Όταν το εμβόλιο εγκρίθηκε για χρήση από τις ρυθμιστικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία τόνισε ότι θα πήγαινε μόνο σε επιλέξιμα άτομα κάτω των 65 ετών, επειδή τα δεδομένα από δοκιμές σε ηλικιωμένες ομάδες ήταν περιορισμένα. Η Γαλλία φαίνεται τώρα να αλλάζει τη στάση της. Όλοι οι άνθρωποι ηλικίας 50 ετών και άνω που επηρεάζονται από υποκείμενα νοσήματα όπως ο διαβήτης, η υπέρταση ή ο καρκίνος μπορούν να εμβολιαστούν με το AstraZeneca χωρίς κανένα όριο ηλικίας. Μπορούν να το κάνουν άτομα άνω των 50 ετών, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιών 65 έως 74 ετών, μετά από επίσκεψη στο θεράποντα γιατρό τους, αρχικά στο νοσοκομείο, εάν έχουν χρόνια πάθηση και σύντομα στα φαρμακεία. Το εφάπαξ εμβόλιο της Johnson & Johnson πρόκειται να λάβει έγκριση στην Ευρώπη στις αρχές του μήνα. Μόλις εγκριθεί, θα είναι το τέταρτο εμβόλιο που θα πάρει το πράσινο φως στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα AstraZeneca, Pfizer BioNTech και Moderna. Με αυστηρά μέτρα και ελάχιστες χαλαρώσεις προσπαθούν οι χώρες της Ευρώπης να αναχαιτήσουν τη διασπορά του ιού. Εξονυχιστική είναι η έλεγχη στη Τσεχία, ενώ κλειστά παραμένουν τα καταστήματα στη Φιλανδία. Νέα αυστηρά μέτρα και εξονυχιστικούς ελέγχους εφαρμόζει η Τσεχία. Πιο συγκεκριμένα, 30.000 αστυνομικοί σε 500 σημεία ελέγχου προχωρούν σε εξακρίβωση στοιχείων και δικαιολογητικών όσων κυκλοφορούν στους δρόμους. Την χώρα μπορούν να εγκαταλείψουν μόνο όσοι εργάζονται σε κάποιο γειτονικό κράτος. Πιο αυστηρά μέτρα και κλείσιμο καταστημάτων επιβάλλει και η Φινλανδία. Στην χώρα των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων, μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 750 άνθρωποι εξαιτίας της COVID-19. Το προσωρινό κλείσιμο των επιχειρήσεων, πώλησης τροφίμων και φωτών έχει ως στόχο την επιβράδυνση της εξάπλωσης της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε σημαντική αύξηση κρουσμάτων και η κατάσταση επιδεινώνεται. Η κυβέρνηση πιστεύει πως είναι απαραίτητο να μειωθεί η επαφή μεταξύ των πολιτών. Στη Γερμανία, μετά από 2 μήνες, άνοιξαν και πάλι τα κομμωτήρια.
Χιλιάδες Γερμανοί και Γερμανίδες έσπευσαν να κουρευτούν και να βάψουν τα μαλλιά τους. Το άνοιγμα των κομμωτηρίων έρχεται μία εβδομάδα μετά την επιστροφή των μαθητών δημοτικού στα Θρανία. Προς το παρόν δεν αναμένεται να ανοίξουν εμπορικά καταστήματα, μπαρ και εστιατόρια. Η Δανία προσπαθεί να επιστρέψει σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς. Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν, όμως τα κομμωτήρια παραμένουν κλειστά. Πολύ καλύτερη η κατάσταση στη Σαρδινία. Το νησί πλέον ανήκει στη λεγόμενη λευκή ζώνη, που σημαίνει πως έχουν εντοπιστεί ελάχιστα κρούσματα. Γι' αυτό και άνοιξαν εστιατόρια, μπαρ, γυμναστήρια, θέατρα και σινεμά. Ήδη εκατοντάδες Ιταλοί αλλά και ξένοι αναζητούν ξενοδοχείο στο νησί. Ένοχος για διαφθορά κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζή. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 3 χρόνια φυλάκιση, από τα οποία τα 2 είναι με αναστολή. Δημόσια στήριξη προς το σύζυγό της εξέφρασε μέσω Instagram η πρώην πρώτη κυρία Κάρλα Μπρούνι. Ένοχος για διαφθορά και αθέμητη άσκηση επιρροής κρίθηκε από γαλλικό δικαστήριο ο Νικολά Σαρκοζή. Το δικαστήριο θεώρησε ότι είχε συναφθεί σύμφωνο διαφθοράς ανάμεσα στον Σαρκοζή και τους συγκατηγορούμενούς του, τον δικηγόρο Τιερί Ερτσόκ και τον δικαστή Ζιλμπέρα Ζιμπέρ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Σαρκοζή επιχείρησε να δωροδοκίσει το δικαστικό υποσχόμενος διορισμό σε πολυπόθητη θέση στο Μονακό, προκειμένου να αποσπάσει πληροφορίες σχετικές με ενεξελίξη έρευνα αναφορικά με παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007. Ο 66χρονος σήμερα Σαρκοζή, που διατέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, από τα οποία τα 2 είναι με αναστολή. Θα έχει το δικαίωμα να εκτίσει την ποινή του με τη μορφή του κατοίκων περιορισμού και φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Γίνεται έτσι ο δεύτερος Γάλλος πρώην πρόεδρος που καταδικάζεται μετά τον Ζακ Σιράκ. Δημόσια στήριξη προς το σύζυγό της εξέφρασε μέσω Instagram η πρώην πρώτη κυρία Κάρλα Μπρούνι. Η δικηγόρος του Σαρκοζή ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση. Χαρακτήρισε την απόφαση εξαιρετικά σκληρή και παντελώς αβάσιμη, ενώ τόνισε πως ο πελάτης της παραμένει ήρεμος και αποφασισμένος να αποδείξει την αθωότητά του. 279 μαθήτριες που είχαν απαχθεί την προηγούμενη εβδομάδα από σχολείο της Νιγηρίας απελευθερώθηκαν την Παρασκευή. Πολλοί από τους γονείς των κοριτσιών δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να τα στέλνουν στο σχολείο και ζητούν να ληφθούν αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας. Εκατοντάδες κορίτσια που είχαν απαχθεί την προηγούμενη εβδομάδα από σχολείο της Νιγηρίας απελευθερώθηκαν. Οι 279 μαθήτριες φοιτούσαν στο κυβερνητικό σχολείο Θηλαίων της πολιτείας Ζαμφάρα. Τις απήγαγαν ένοπλοι την Παρασκευή, μία ακόμα απαγωγή στη σειρά ανάλογων περιστατικών που μαστίζουν την Νιγηρία το τελευταίο διάστημα. Μετά την απελευθέρωσή τους, τα κορίτσια καλυμμένα με γαλάζιες μαντήλες οδηγήθηκαν στο κυβερνείο της πολιτείας. Πολλοί από τους γονείς των κοριτσιών δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν να τα στέλνουν στο σχολείο και ζητούν να ληφθούν αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας, κυρίως στα κρατικά σχολεία. Δεν έγινε γνωστό αν για την απελευθέρωση των κοριτσιών ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημα των απαγωγέων. Στην Νιγηρία οι απαγωγές είναι συνήθις πρακτική, με τους απαγωγείς να ζητούν κυρίως λύτρα ή την απελευθέρωση συντρόφων τους. Εξεράγει το ηφαίστειο Σιναμπούγκο, ένα από τα 120 ενεργά ηφαίστεια στην Ινδονησία, το οποίο είναι ευαίσθητο στις σεισμικές αδονήσεις, αφού βρίσκεται κοντά στο δαχτυλίδι της φωτιάς. Εξεράγει το ηφαίστειο Σιναμπούγκ στη Βόρεια Σουμάτρα, στην Ινδονησία. Το ηφαίστειο έβγαλε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού και οι αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση, αφού είχαν δοθεί σημάδια της έκρηξης από την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με σεισμολόγο της περιοχής, η στάχτη ταξίδεψε σε απόσταση 5 χιλιόμετρων, απόσταση την οποία συμβουλεύτηκαν να κρατήσουν και οι κάτοικοι της περιοχής υπό το φόβο της λάβας. Οι αρχές είπαν ότι η ατμόσφαιρα δεν έχει επηρεαστεί από τη στάχτη. Το Σιναμπούγκ είναι ένα από τα 120 ενεργά ηφαίστεια στην Ινδονησία και είναι ευαίσθητο στις σεισμικές δονήσεις, αφού βρίσκεται κοντά στο δαχτυλίδι της φωτιάς. Τα χωριά που είναι εκτός της κόκκινης ζώνης δεν βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.
Επιστρέφουμε στα δικά μας και ανοίγουμε τον φάκελο υγεία για την συνέχεια. Η ουρολιθίαση αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συχνότητας πάθηση του ουροποιητικού στον άνθρωπο μετά τις ουρολιμώξεις και τις παθήσεις του προστάτη. Για την ουρολιθίαση θα συνομιλήσουμε με τον Δόκτωρα Παναγιώτη Σακά, χειρουργό, ουρολόγο, ανδρολόγο. Καλώς σας μεσημέρι, γιατρέ. Καλώς σας μεσημέρι. Δεν, βοηθήστε με λίγο, δεν ακούω το γιατρό. Γιατρέ μου, καλό απόγευμα. Για να δούμε τώρα αν σας ακούω. Ναι, καλό σας μεσημέρι, με ακούτε? Λοιπόν, εσείς τον ακούτε μέσα, εγώ όμως όχι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το ερώτημα, το βασικό. Τι είναι ουρολιθίαση? Ουρολιθίαση είναι, όπως το λέει και η λέξη, είναι η λιθίαση σε οποιονδήποτε σημείο του ουροποιητικού συστήματος, ξεκινώντας από την ουροδόχον κύστη, στον ουρητήρα και τέλος στον νεφρόπαν. Ναι. Να πούμε και με ποιο τρόπο εκδηλώνεται, ποια είναι τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα της ουρολιθίασης εξαρτώνται από το πού βρίσκεται ο λίθος, η πέτρα. Δηλαδή, αν είναι πέτρα πάνω στον νεφρό, συνήθως εμφανίζεται, μπορεί να μην έχει καθόλου συμπτώματα, μπορεί να εμφανιστεί με αιματουρία, δηλαδή να έχει απλά αίμα στα ούρα ο ασθενής, και κάποιες φορές να έχει κάποιον πόνο πίσω στην οσφή, δηλαδή στο πλάιν εδώ πίσω, ανάλογα σε ποιον από τους δύο νεφρούς είναι, το οποίο αυτό οφείλεται σε κάποια αναπόφραξη που προκαλεί πέτρα. Η πέτρα τώρα στον ουρητήρα είναι και η χειρότερη, γιατί προκαλεί τα χειρότερα συμπτώματα. Ο ουρητήρας, να πούμε ότι είναι το σωληνάκι, το οποίο ενώνει τον νεφρό με την ουροδόχον κύστη. Και επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό σωληνάκι, ακόμα και μια μικρή πέτρα όταν μπει στον ουρητήρα, προκαλεί απόφραξη, δεν μπορούν να περνούν τα ούρα φυσιολογικά προς τα κάτω και τότε αρχίζει και φουσκώνει προς τα πάνω και ο ουρητήρας αλλά και ο νεφρός. Γιατί ο νεφρός συνεχίζει και παράγει ούρα. Αυτό είναι το πράγμα λοιπόν. Ο νεφρός το αντιλαμβάνεται και ο ουρητήρας και προσπαθούν να απαλλαχθούν από αυτή την απόφραξη. Και τι κάνουν? Ξεκινούν να σπρώχνουν δυνατά ούτως ώστε να διώξουν αυτή την απόφραξη, την πέτρα δηλαδή. Ναι. Αυτό είναι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως τον κολλικό του νεφρού, που είναι ίσως από τους χειρότερους πόνους που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος, οι οποίοι παρομοιάζονται με τους πόνους της γέννας, ίσως και χειρότεροι. Α, τόσο επώδυνη η κατάσταση είναι. Ναι, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, τις περισσότερες φορές χρειάζεται μέχρι και ένες υπεθυδίνης ή και μορφήνης, ναρκωτικά δηλαδή, για να βελτιωθεί αυτός ο πόνος. Και τέλος έχουμε τις πέτρες που είναι στην ουροδόχον κύστη. Αυτές οι πέτρες συνήθως εμφανίζονται πάλι με αιματουρία, δηλαδή αίμα στα ούρα, συμπτώματα με συχνοουρία, λόγω του ότι ερεθίζουν την ουροδόχον κύστη και προκαλούν τη συχνοουρία. Ίσως κάποιο βάρος στην περιοχή εκεί της ουροδόχου κύστης. Και αυτές πάλι με τη σειρά τους, αν είναι σε ένα μέγεθος τις οποίες μπορεί να τις χωρέσει η ουρήθρα, η οποία η ουρήθρα είναι το σωληνάκι που περνά διαμέσου του πέους, ή στη γυναίκα η μικρή ουρήθρα που βγάζει τα ούρα έξω από το σώμα, μπορεί η πέτρα να πάει και να σφινώσει μέσα στην ουρήθρα, που θα δημιουργήσει πάλι πολύ σοβαρά προβλήματα, μιλώντας για αδυναμία ούρησης, δηλαδή να προσπαθεί ο ασθενής να ουρήσει και να μην μπορεί. Ναι. Σε ποιες ηλικίες εμφανίζεται συνήθως? Είναι συνήθως σε πιο μεγάλες ηλικίες, όμως νεφρολιθιάσεις βλέπουμε σε όλες τις ηλικίες, μέχρι και βρέφη. Μέχρι και αυτό βρέφη. Οφείλεται στην αιτιολογία της ουρολιθίασης. Και τι εννοώ? Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουν ουρολιθίαση έχουν και κάποιον μεταβολικό πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουν ψηλό ουρικό οξύ. Το ουρικό οξύ είναι ένας από τους κύριους λόγους που δημιουργούνται πέτρες. Ανθρώποι δηλαδή οι οποίοι έχουν ψηλό ουρικό οξύ δημιουργούν πέτρες αρκετά πιο συχνά σε σχέση με ανθρώπους που δεν έχουν ψηλό ουρικό οξύ. Επίσης, προβλήματα στο μεταβολισμό του ασβεστίου. Δηλαδή, ανθρώποι που παίρνουν φάρμακα ή που έχουν κάποια προβλήματα με τους παραθυροειδείς,
Η παραθυροειδής mm-hmm. είναι κάποιοι μικροί αδένες οι οποίοι είναι στα πλάγια του θυροειδούς, οι οποίοι παράγουν κάποια ουσία, την παραθορμόνη, η οποία μεταφέρει, ας το πούμε, το ασβέστιο από τα κόκκλα στο αίμα. Και αυτό μετά αποβάλλεται από το ουροποιητικό σύστημα και δημιουργούμε πέτρες. Mm-hmm. Και υπάρχουν και άλλες αιτιολογίες, ας το πούμε. Μια πάρα πολύ συχνή αιτιολογία είναι η αφυδάτωση, δηλαδή οι άνθρωποι που συνήθως εμφανίζουν, ακόμη και μεταβολικό πρόβλημα να έχουν, να το πούμε, εμφανίζουν συνήθως τις πέτρες μετά από μια περίοδο αφυδάτωσης, για να περάσουν μια φάση της ζωής τους που να μην πίνουν αρκετό νερό. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα βοηθά να κατακάθονται τα άλατα, είτε του ουρικού οξέως, είτε του ασβεστίου, είτε οτιδήποτε από αυτά, κάνουν κρυστάλλους, αυτοί οι κρυστάλλοι ενώνονται μεταξύ τους, κάνουν τις μικρές πέτρες και σιγά σιγά αυτές μπορεί να μεγαλώσουν. Μάλιστα. Πιο συχνά εμφανίζεται στις γυναίκες ή στους άντρες? Πιο συχνά είναι στους άντρες. Mm-hmm. Στους άντρες. Και η διάγνωση με ποιο τρόπο γίνεται, κύριε Σακά? Όταν έρθει κάποιος ασθενής με τη συμπτωματολογία που ο ουρολόγος mm-hmm. θα υποψιαστεί ότι υπάρχει λιθίαση, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι ένας απλός υπέρηχος, ο οποίος μπορούμε να δούμε αρκετά πράγματα με τον υπέρηχο, δηλαδή τις πέτρες, την ουροδόχον κύστη, στον νεφρό μπορούμε να τις δούμε. Στον ουρητήρα δεν είναι τόσο εύκολο να δεις τις πέτρες, αλλά μπορείς να δεις τον νεφρό να είναι φουσκωμένος πάνω, άρα μπορείς με έμμεσον τρόπο να υπολογίσεις ότι είναι λιθίαση. Και η τελική διάγνωση πρώτης αντιμετώπισης mm-hmm. την κάνει με την αξιολογική. Ναι. Μια αξιολογική πιελογραφία είναι μια απλή αξιολογική. Μπορεί να σου εντοπίσει πολύ εύκολα mm-hmm. πόσες πέτρες είναι, πού ακριβώς είναι, το μέγεθος των πετρών και τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσεις εσύ για να αντιμετωπίσεις τη λιθίαση. Αφαιρούνται δηλαδή με χειρουργική επέμβαση ή μπορεί να δοθεί και φαρμακευτική αγωγή? Πλέον με χειρουργική επέμβαση, δηλαδή με τομές. Mm-hmm. Είναι πολύ περιορισμένα τα περιστατικά. Τις περισσότερες φορές τις αντιμετωπίζουμε με λιθοτριψίες, οι οποίες είναι είτε ενδοσκοπικές, δηλαδή mm-hmm. παίρνουμε από τις ήδη υπάρχουσες τρύπες. Θεωρείται χειρουργική επέμβαση αυτό, γιατί παίρνουμε από την ουρήθρα. Αν είναι στην κύστη, τη σπάζουμε την πέτρα. Αν είναι στον ουρητήρα, βρίσκουμε το στόμιο του ουρητήρα, παίρνουμε μέσα στον ουρητήρα, την χτυπάμε και τη σπάζουμε, ή πάμε πάνω στον νεφρό. Και υπάρχει και η εξωσωματική λιθοτριψία. Αυτή δεν χρειάζεται να κοιμηθεί ο ασθενής, γιατί δεν είναι τόσο παρεμβατική μέθοδος, η οποία χτυπά κατά κύριο λόγο τις πέτρες του νεφρού, τις όχι και ιδιαίτερα μεγάλες πέτρες του νεφρού, και στέλνοντας κύματα, τα οποία είναι κρουστικά κύματα διαμέσου του σώματος, στοχεύει την πέτρα και τη διαλύει. Mm-hmm. Μπορεί ένα ασθενής, αφού το αντιμετωπίσει, κάνει αυτή τη θεραπεία, να εμφανίσει ξανά το ίδιο πρόβλημα? Ναι, φυσικά. Γιατί, όπως είπαμε, υπάρχει κατά κύριο λόγο μεταβολικό πρόβλημα. Mm-hmm. Άρα, εάν δεν διορθωθεί το μεταβολικό πρόβλημα, ένας ασθενής mm-hmm. ο οποίος έχει, για παράδειγμα, ψηλό ουρικό οξύ, αν αυτός ο άνθρωπος κάνει πέτρα και αντιμετωπιστεί η πέτρα του ή την ουρήσει από μόνος του με κάποια φάρμακα, γιατί αρκετοί ασθενείς με πέτρες, συνήθως οι πέτρες που είναι γύρω στο μισό εκατοστό και κάτω, οι πιθανότητες να αποβληθούν είναι 80%-90%. Άρα τις περισσότερες αυτές τις κατουρά από μόνος του ασθενείς. Με τη βοήθεια πάντα κάποιων συγκεκριμένων φαρμάκων που τους χορηγούμε, που βοηθούν να πέφτουν πιο εύκολα οι πέτρες. Όμως, αν αυτός ο ασθενής αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπίσει μετά το πρόβλημα που του δημιούργησε την πέτρα την πρώτη mm-hmm. φορά, φυσικά έχει τον κίνδυνο να ξανακάνει. Ναι. Mm-hmm. Άρα πρέπει να είναι συνέχεια σε μια φαρμακευτική αγωγή ή απλά θα ρυθμίζει το πρόβλημα του? Αυτό εξαρτάται από το πρόβλημά του. Αν για παράδειγμα κάποιος έχει ψηλό ουρικό οξύ, μπορεί και με μια διατροφή να ρίξει το ουρικό οξύ mm. και να μην έχει πρόβλημα. Είναι άλλοι ασθενείς όμως που έχουν αρκετά ψηλό ουρικό οξύ που δεν μπορούν να κάνουν κάτι με τη διατροφή. Αυτός ο ασθενής, ναι, πρέπει να παίρνει συνεχώς χάπι mm-hmm. το οποίο ρίχνει το ουρικό οξύ. Μάλιστα. Στον τομέα της πρόληψης, τι μπορούμε να κάνουμε, γιατρέ? Νερό. Νερό. Να μην αφιδατωνόμαστε. Το πιο σημαντικό. Mm-hmm. Πολύ νερό. Και όταν λέμε πολύ νερό, γιατί ο κόσμος λέει πίνω νερό. Όταν λέμε για νερό, μιλούμε για το λιγότερο 2 λίτρα την ημέρα.
Και μιλούμε για χειμώνα, όχι για καλοκαίρι που στην Κύπρο είναι 50 βαθμοί, άρα με το παραμικρό να φυλαντώνεσαι. Για καλοκαίρι μιλούμε για 2,5, μιλούμε για 3 λίτρα και εξαρτάται από τη δουλειά σου. Αν είναι δουλειά η οποία είσαι έξω και υδρώνεις όλη μέρα, μπορεί να χρειαστείς και 4 λίτρα και 5 ανάλογα. Ναι. Τώρα, αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, μπορεί να προκαλέσει κάποιες επιπλοκές και ποιες είναι αυτές. Βέβαια, όταν υπάρχει αυτός ο πόνος, δεν νομίζω να το αφήνει κανείς, έτσι, κύριε Σακά. Τρέχει αμέσως στο γιατρό. Οι λιθιάσεις κάποιες φορές είναι ύπουλες. Δηλαδή, κάποια φορά μπορεί κάποια πέτρα να πέσει στον ουρητήρα, να σου κάνει τον έντονο τον πόνο, τον κολικό. Μετά ο νεφρός, μετά από κάποιες φορές που θα κάνει τον κολικό, να σταματήσει να σπρώχνει, γιατί ο νεφρός μετά από κάποια στιγμή κουράζεται. Και έτσι σταματά να σπρώχνει. Αυτό το πράγμα υποχωρεί συνήθως ο πόνος. Όμως, εάν ο ασθενής το αφήσει, το ξεχάσει και πει εντάξει, μπορεί να ήταν κάτι μικρό το οποίο το κατούρισα και δεν το κατάλαβα. Ο νεφρός αυτός, αν παραμείνει αποφραγμένος, τότε με μαθηματική ακρίβεια αυτός ο νεφρός σε κάποια στιγμή θα καταστραφεί. Άρα θα χάσεις τον νεφρό σου. Επομένως, γενικά τους κολικούς του νεφρού δεν πρέπει να τους παίρνουμε αναψήφιστα και ιδιαίτερα τους κολικούς του νεφρού που δεν μετά δεν συνεχίζουν με αποβολή λίθου. Το να κάνεις έναν κολικό και μετά να αποβάλεις κάποιο λίθο, okay, αλλά το να κάνεις έναν κολικό και μετά να μην αποβάλεις λίθο, καλό θα ήταν να πας στον ουρολόγο να σε ελέγξει ή να κάνεις έναν απλό υπέρηχο, δηλαδή να φανεί ότι ο νεφρός σου δεν είναι διατεταμένος, δεν είναι φουσκωμένος. Γιατί μπορεί, όπως σας είπα, να είναι φουσκωμένος ο νεφρός, να μην έχεις πόνο, ναι, και απλά να το αφήκεις εκεί για να καταστραφεί ο νεφρός σου. Ναι. Το άλλο κακό που κάνουν οι ουρολιθιάσεις, οι οποίες είναι χρόνιες καταστάσεις, εάν αφήσεις μια πέτρα για πάρα πολλά χρόνια μέσα στο ουροποιητικό σύστημα, επειδή μιλούμε για ένα ξένο σώμα το οποίο ερεθίζει συνεχώς το ουροθύλιο, δηλαδή το εσωτερικό του ουροποιητικού συστήματος, μπορεί σε κάποια φάση να προκαλέσει κάποια εξάλλαξη και να οδηγήσει σε καρκίνωμα. Ναι. Μάλιστα. Άρα είναι σημαντικό είτε με το πρώτο σύμπτωμα είτε με την παραμικρή υποψία που μπορεί να έχουμε να απευθυνόμαστε στο γιατρό μας, κύριε Σακά, έτσι να μην το αφήνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Γεια. Προχωράμε, κύριε Σακά και κύριοι, και πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη δόκτωρα Αρετή Δημοσένους. Κυρία Δημοσένους, καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, κυρία Φλωρίδου. Βάλαμε και δυο τα πράσινα μας σήμερα. Εσείς πιο ανοιχτό, εγώ πιο σκούρο. Ναι, εμπνευστήκαμε από την άνοιξη, πρασινίζει η φύση γύρω μας. Και έκανα και το μαστούδι μου. Α, το κάνατε, ωραία. Ναι, να μας δίνει και έμπνευση. Είστε καλά, όλα εντάξει. Όλα καλά, θα έλεγα ότι και το φίλο της Φραγκοσικιάς που έχω από πίσω. Το βλέπετε βοηθά για να πέσουν οι πέτρες, αλλά δεν το είπε ο γιατρός. Μας το λέτε εσείς όμως. Εγώ ήθελα να το λένε και οι γιατροί. Λοιπόν, και το τσάι, έτσι, βοηθά. Το τσάι, ναι, από τα φύλλα της Φραγκοσικιάς. Βοηθά πολύ. Όταν το έβαλα στο Facebook, βγήκαν αρκετοί και είπαν ότι θεραπεύτηκαν με αυτό. Εντάξει. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τον τόρο που γίνεται τις τελευταίες μέρες, για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ήθελα πραγματικά να το συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί σας, κυρία Δημοσένους, και να ακούσουμε τη δική σας άποψη και να δούμε γιατί ενόχλησε τόσο πολύ το τραγούδι που προκρίθηκε για το συγκεκριμένο διαγωνισμό. Κυρία Φλωρίδου, τι να σας πω. Είναι κρίμα αυτός ο διαγωνισμός της Eurovision. Είναι ωραίος διαγωνισμός, δηλαδή πολλές χώρες να στέλνουν τα τραγούδια τους και να γίνεται ένας ωραίος διαγωνισμός. Κρίμα που κατάντησε να κάνουν επίδειξη και γύμνιας, γιατί είδαμε τις προηγούμενες φορές το γύμνο, δηλαδή να πλασάρεται τόσο πολύ, και τώρα το διαβολικό. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλά, γιατί στη θρησκεία, στη φιλοσοφία των θρησκειών, το να ονοματίζεις το κακό, του δίνεις πρόσκληση να έρθει.
Εγώ άκουσα αυτό το τραγούδι, το τραγούδισα και μια-δυο φορές για να δω την ηχητική του. Είναι αρνητική ηχητική, δηλαδή είναι ένα μυρολατρικό, μια μυρολατρική παρουσίαση μιας ιστορίας, της οποίας ήρωας ήταν ο διάβολος, mm-hmm. και το χορεύουν διαβολάκια και λένε «Αχ, διάβολε, αχ, διάβολε». Ναι. Τι να σας πω, δηλαδή μου φαίνεται παράξενο και χωρίς διαγωνισμό, χωρίς να προταθούν άλλα τραγούδια, το πέρασαν αυτό. Φαίνεται νοσή και το σύστημα, νοσή και ο τρόπος που κρίνουν και ο τρόπος που κατανοούν. Και ξοδεύονται τόσα λεφτά για αυτή την Eurovision. Κρίμα. Ναι. Βέβαια, θέλω να σταθούμε λίγο στους στίχους του τραγουδιού, κύριε Δημοσένους. Μας είπατε προηγουμένως ότι όταν ονοματίζουμε τον διάβολο, τον σατανά, είναι σαν να τον προσκαλούμε. Ναι, ναι. Στην φιλοσοφία των θρησκειών, αλλά και στην πατρολογία, οι άγγελοι, οι καλοί άγγελοι έρχονται με πρόσκληση. Δηλαδή λέμε «Αρχάγγελε Μιχαήλ, έλα, βοήθαμε». Οι κακοί άγγελοι, οι σατανάδες, είναι πάντα παρόντες. Θέλουν να πλανήσουν τον άνθρωπο, ειδικά τον βαφτισμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει προοπτική να σωθεί, να πάει στο φως. Οπότε όταν τους καλούμε ή όταν τους ονομάζουμε, είναι παρόντες και παίρνουν δράση. Ένα παράδειγμα είναι όταν λέμε, συγγνώμη που θα το πω, είναι αγένεια. Εγώ δεν το λέω ποτέ, έμαθα ότι είναι αμαστία, αλλά ακούω κάποιους που το λένε συχνά, λένε «Ας τον διάβολο». Αυτό mm-hmm. τι σημαίνει? Σημαίνει άφησε τον διάβολο να ενεργήσει και όλα αυτά ας πάνε του διαβόλου, δηλαδή ας πάνε κατά χαμού. Είναι πολύ άσχημες εκφράσεις θεολογικά και σε καμία θρησκεία δεν θα γινόταν αποδεχτό ή επιτρεπτό αυτό το τραγούδι. Έχω μιλήσει και με μουσουλμάνους και με Εβραίους, μίλησα με email και με ένα βουδιστή καθηγητή από την Κίνα. Δεν ονοματίζουμε ποτέ και μου είπαν «Μα παράξενο, κάνανε έτσι στην Κύπρο». Δηλαδή απορούν που οι δικοί μας δεν κατάλαβαν ή κι αν κατάλαβαν δεν το άλλαξαν. Ναι, θα μπορούσε να αλλάξει, δηλαδή, αλλά είναι μια ιστορία βάσει των στίχων μιας κοπέλας, δέσμιας ενός αλήτη, ο οποίος την κακομεταχειρίζεται και τον παρομοιάζει αυτό τον άνθρωπο σαν τον διάβολο. Δεν το λέμε πολλές φορές ότι κάποιος που είναι κακός, αυτός είναι διάβολος? Συμφωνώ μαζί σας και ότι έτσι το παρουσιάζουν. Και χτες κάποιος στο Facebook μου έστειλε μήνυμα, «Μα και η Εκκλησία λέει λύτρωσε μας Θεέ μου από τον διάβολο». Το τραγούδι όμως δεν λέει «λύτρωσε μας από τον διάβολο», λέει «Αχ διάβολε, αχ διάβολε». Και ο διάβολος, το ρεφέν του είναι μια επανάληψη αυτής της λέξης με ένα μυρολατρικό τρόπο. Δεν παρενεί κάποιον να μην μπλέξει. Θα μπορούσε να λέει «εγώ έμπλεξα, εσείς μην μπλέξετε, αποφύγετε τον διάβολο, αποφύγετε το κακό». Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση μέσα. Θα μπορούσε να φύγει η λέξη διάβολος και να μπει η λέξη σωτηρία, σάβιο στα αγγλικά, σωτήρας mm-hmm. ή κάτι άλλο, να αποφευθεί η κακή απεικόνησης, γιατί με μια απεικόνησης γίνεται, και το τραγούδι να μείνει. Αλλά έπρεπε ο συνθέτης να mm-hmm. καταλάβει το λάθος. Φαίνεται ότι δεν το έχουν καταλάβει. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι καν βαπτισμένοι οι συνθέτες, είναι Σουηδοί, αν πιστεύουν στο Θεό. Υπάρχει μια παρουσίαση πολύ της σατανολατρίας στην Ευρώπη, κυρία Φλωρίδου. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ονομάζουν, καθοδηγούνται, επικαλούνται, υπάρχει μαγεία, σιγά-σιγά έρχεται και στην Κύπρο. Η πιστή και η θρησκεία δεν έχει κάτι εναντίον των φορέων. Έχει εναντίον της πράξης. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Mm-hmm. Δεν πρέπει να ξεσηκωνόμαστε εναντίον των ανθρώπων που κάνουν λάθη. Ξεσηκωνόμαστε εναντίον των θεσμών, διότι ο θεσμός είναι συλλογική αμαρτία. Μία μικρή χώρα, σαν την Κύπρο, ημικατεχόμενη, με τόσα προβλήματα, με τον κορονοϊό, έχει τόσα πολλά καλά τραγούδια, θα μπορούσε να γίνει ένας διαγωνισμός, θα μπορούσα και εγώ να γράψω στίχους δηλαδή. Και εσείς θα μπορούσατε. Γιατί έπρεπε ο Σουηδός να γράψει, οι Σουηδοί να γράψουν τους στίχους για το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει. Και εκπροσωπώ, είναι εκπροσώπησης, γιατί κάποιος μου έλεγε δεν είναι εκπροσώπησης. Μα πώς, αφού είναι με τη σημαία της Κύπρου. Άρα έχουμε όλη συλλογική αμαρτία που δεχόμεθα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι με καλοσύνη που τα λέμε.
Δεν είναι με κακία οι κακοί οι πιστοί που τώρα είναι έγκλειστοι λόγω του κορονοϊού και ξέσπασαν και αντιδρούν. Έτσι μου είπε κάποιος χτες. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεολόγων της ΟΕΛΜΕΚ, ο κ. Σταξεύς Σταθίου, ανέφερε χθες στην εκπομπή μας ότι η αντίδραση των θεολόγων έχει να κάνει καθαρά με τους στίχους του τραγουδιού, καθώς δημιουργούν κινδύνους που δεν τους υποψιαζόμαστε. Συμμερίζεστε ναι. αυτή την άποψη, κύριε Δημοσένους. Αυτό, κυρία Φλωρίδου, πηγάζει από αυτό που ανέλησα νωρίτερα, την ονοματοδότηση του κακού. Ονοματοδοτώ, δηλαδή δίνω όνομα στο κακό και έρχεται. Ίσως να μην το είχε αναλύσει αρκετά ο κύριος Ευσταθίου. Αυτό είναι στη θρησκεία, το ονοματοδοτώ και έρχεται το κακό. Δηλαδή εμείς τώρα εκπροσωπούμεθα με ένα τραγούδι του κακού, του δίνουμε τόπο να έρθει, αντί να δίνουμε τόπο στο Θεό να μας βοηθήσει. Ας ακούσουν το τραγούδι οι τηλεθεατές, όσοι ξέρουν καλά αγγλικά, και θα δουν. Γιατί συνέχεια να επαναλαμβάνεται αυτή η λέξη. Είναι αστείο δηλαδή. Βέβαια κάποιος άλλος μου είπε δεν είναι αστείο, σκόπιμα το έκαναν. Ύστερα όλα αυτά τα διαβολάκια που ντυμένα διαβολάκια χορεύουν γύρω από την τραγουδίστρια, δεν ξέρω, τα έχετε δει, δεν είναι? Το είδαμε, βεβαίως το είδαμε. Ναι, γιατί να είναι διαβολάκια? Γιατί να είναι διαβολάκια? Ναι, θα μπορούσε να ήταν αγγελάκια, λέτε. Θα μπορούσε να ήταν παιδάκια, θα μπορούσε να ήταν τραγουδιστές. Γιατί δηλαδή δεν έχουμε άλλη στολή να αντιθούμε? Έχουμε στολή του διαβόλου? Δεν ξέρω αν με επιτρέπετε να σας πω, αλλά θα το πω αφού είναι τόσο επίκαιρο τώρα. Θυμάμαι, είχαν φέρει μια οικογένεια στο να ύμνει στον πατέρα μου τα παιδιά τους. Δύο παιδιά τα οποία ήταν 11 ετών το ένα και το μικρότερο ήταν 9 χρονών, το μεγαλύτερο ήταν αγοράκι. Και έβλεπαν διαβολάκια το βράδυ και δεν μπορούσαν να κοιμηθούν και ίδρωναν. Και ήμουν και εγώ εκεί στην εκκλησία και τον παρακαλούσα να τους διαβάσει. Και τους λέει πρέπει να μην βλέπουν κακά έργα τη νύχτα, πρέπει να μην κάθονται να βλέπουν διαβολάκια, γιατί το παιδί το βλέπει και μετά φοβάται, του επιτίθεται ότι δεις πριν να κοιμηθείς. Έρχεται μετά στο μυαλό τους και οι αθώες οι ψυχές των παιδιών επηρεάζονται. Και θυμούμαι γονάτισε ο πατέρας μου, τους διέβασε ευχή, προσευχήθηκαν όλοι, έκλειψαν, μετά σταμάτησαν να βλέπουν έργα το βράδυ, τους έκλειναν το διαδίκτυο και μετά από 3 μήνες οι γονείς ήρθαν να ευχαριστήσουν. Δεν φοβόντουσαν πλέον τα παιδιά στον ύπνο. Το θέμα όμως της Eurovision δεν είναι τόσο απλό. Είναι εθνική εκπροσώπηση. Ναι. Έχουν όλοι αμάρτημα. Δεν έπρεπε να το επιτρέψουν. Ακούσατε την απάντηση που έδωσε το ΡΙΚ και έδωσε και σε εμάς χθες ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κ. Φράγκος. Θα ήθελα να μου πείτε πώς τη σχολιάζετε. Είναι πολύ απλή αυτή η απάντηση. Πολύ απλουστευμένη. Mm-hmm. Είναι για να καθησυχαστούμε. Δεν καθησυχάζεται όμως κάποιος με το να του πει κάποιος άλλος την πλοκή. Σέβομαι τον κύριο Φράγκο και τον εκτιμώ, αλλά δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες που θα έπρεπε, ούτως ώστε να υπάρχει μια αξιοκρατική επιλογή του τραγουδιού και να είναι ένα τραγούδι καλό. Και γιατί όχι, είναι η συζήτηση που κάνουμε πολλές φορές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ένας θεσμός εκτροχιάζεται και εξοδεύει πολλά λεφτά και δεν είναι χρήσιμος, είναι απλά για να μπουν κάποιοι στο YouTube και να δουν το τραγούδι και να κάνουν πολλά like, γιατί περί αυτού πρόκειται. Μου είπε μια φίλη μου που είναι μουσικός, μου πες να δεις, λέει, το βάλαν στο YouTube και πόσα like και πόσες θεάσεις έχει αυτό το διαβολικό τραγούδι στην Ευρώπη. Μα αυτό είναι, να κάνουμε κάτι κακό για να έχουμε θεάσεις. Τα τραγούδια πρέπει να έχουν ήθος. Ποιος είναι αυτός που καθορίζει το ήθος, η θρησκεία ή η τέχνη, κυρία Δημοσένους? Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας. Ήθος πρέπει να υπάρχει παντού. Εγώ απλά έτσι το θεωρώ. Αν ο άνθρωπος βγει από το ήθος το οποίο θα έπρεπε να έχει, τότε δεν είναι άνθρωπος πλέον. Και βλέπουμε ότι και τα ζώα ακόμα έχουν ήθος. Τα ζώα δεν κακοποιούν, δεν παρενοχλούν σεξουαλικά, δεν αρνούνται αυτόν που τους δίνει τροφή. Μεταξύ τους έχουν ηθική, τα ζώα έχουν ηθική. Φανταστείτε οι ανθρώποι από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, από τον Κομφούκιο στην Ασία, όλες οι θρησκείες. Η ηθική, το ήθος πρέπει να υπάρχει παντού. Αυτό είναι που καθορίζει τον σκεπτόμενο. Ναι, δεν υπάρχουν όμως και τα άγρια ζώα, τα αιμοβόρα που επιτίθενται στους ανθρώπους ή και σε άλλα ζώα και τα κατασπαράζουν. Η αγριότητα είναι διαφορετικό, γιατί αυτά τα ζώα έχουν το ήθος της αγριότητας για να επιβιώσουν και να ζήσουν. Ο άνθρωπος δεν έχει αυτή την ανάγκη. Ο άνθρωπος έχει την τροφή του, την παίρνει με άλλους τρόπους. Όταν μιλούμε, ευχαριστώ βέβαια για την ερώτηση, γιατί ο σατανισμός έχει σχέση με την αγριότητα. Αυτό που γίνεται με τον διάβολο στην αρχή φαίνεται ως λύκος άκακο, ως πρόβατο άκακο και μετά γίνεται ως λύκος. Γι' αυτό
Γι' αυτό πιάστηκα από αυτό που είπετε, αγριότητα. Αυτό που γίνεται τώρα με την Eurovision, στην αρχή ήταν γυμνά, τώρα είναι διαβολικά, μετά δεν ξέρω τι άλλα πρότυπα θα δίνουν στους νέους. Και αυτό το τραγούδι θα τραγουδιέται κάθε πρωί, θα ανοίγουμε τα ραδιόφωνα και θα ακούμε το τραγούδι μας στη Eurovision. Τα παιδιά θα το τραγουδούν και αντί να λένε κάτι καλύτερο, μπορούσαν να λένε ένα το χελιδόνι, μπορούσαν να λένε τι άλλα τραγούδια. Δεν λέω τώρα να πάμε στο Μίκη το Θεοδωράκι ή δεν ξέρω εγώ τι. Έχουν όμως τόσα τραγούδια και παραδοσιακά κλπ. Χωλαίνει από όλες τις πλευρές έτσι όπως το κάνουν. Γι' αυτό θα έπρεπε, ναι, η Κύπρος αφού είναι μέλος, να βοηθήσει ώστε αυτός ο θεσμός να γίνει καλύτερος, όχι να συμμετέχει απλά για να συμμετάσχει. Και η τέχνη έχει όρια. Η τέχνη έχει τα δικά της όρια. Και τα όρια αυτά δεν τα καθορίζει μόνο η θρησκεία. Είναι ένας συνδυασμός. Δεν είμαστε ιερά εξέταση. Ναι, πρέπει να λογοκρίνεται όμως η τέχνη, κυρία Δημοσένους. Ένας καλλιτέχνης δεν είναι ελεύθερος να εκφραστεί. Όχι βέβαια, διότι είναι ελεύθερος να εκφραστεί, αλλά και αυτός έχει ήθος. Αν δεν έχει ήθος, τότε πρέπει να λογοκριθεί. Γιατί δηλαδή εμείς που βγαίνουμε στα κανάλια λογοκρινόμαστε και αυτό είναι ένα είδος τέχνης. Εσείς παρουσιάζετε μια εκπομπή, αυτό είναι ένα είδος τέχνης. Είναι άτυπη εκπαίδευση. Εμάς δεν μας κρίνουν, δεν μας κατακρίνουν. Γιατί λοιπόν εμάς μας κατακρίνουν και όταν πιάσουμε το πινέλο να ζωγραφίσουμε έναν άνθρωπο ή να γράψουμε στίχους τραγουδιού, πρέπει να μην κρίνει κανένας. Το κρίνω θα πει έχω κριτική σκέψη και εκφέρω τη γνώμη μου. Είναι απόλυτα δημοκρατικό. Το μη δημοκρατικό θα ήταν να πάει κάποιος να σκοτώσει αυτόν που έκανε κάτι που το θεωρεί αντιδεοντολογικό. Δεν πάμε να σκοτώσουμε, δεν πάμε να βρίσουμε, δεν πάμε... Κάποιος γνωστός μου όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με το τραγούδι είπε ας τους, με συγχωρείτε που θα το πω, θα πάνε όλοι στο καίτε τη λέξη διάβολος. Και λέω, μα δεν γίνεται να πούμε έτσι. Εμείς τι είμαστε, ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο για να πάει στο φως. Δεν θα τους διαβολοστέλνουμε. Και μου λέει, μα αφού αυτοί μόνοι τους διαβολοστέλνονται. Όχι, δεν είναι έτσι. Γι' αυτό χρειάζεται η κριτική, για να μην κάνουμε το ένα βήμα χειρότερο από το άλλο. Ναι, μήπως είμαστε λίγο συντηρητικοί, κυρία Δημοσένους, σε αυτό που ονομάζεται Eurovision. Δεν θέλω να επεκταθώ έτσι σε άλλους τομείς, αλλά στη Eurovision. Γιατί πριν από κάποια χρόνια, πριν πάρα πολλά χρόνια, ίσως μία δεκαετία και περισσότερο, είχαμε αυτά τα τέρατα, έτσι, από τη Φιλανδία, οι οποίοι μάλιστα κέρδισαν το διαγωνισμό. Μήπως αυτή είναι η φυσιολογική εξέλιξη ενός τέτοιου διαγωνισμού? Πολύ σας ευχαριστώ. Αυτό είναι, επειδή δεν αντέδρασε ο κόσμος τότε και τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό πρέπει να αντιδρούμε. Γι' αυτό πρέπει να αντιδρούμε σε όλες τις μορφές κακοποίησης, εκτροχιασμού και απιστίας. Γι' αυτό πρέπει ο κόσμος να έχει λόγο. Τώρα στην Κύπρο δεν έχει λόγο να αντιδρούν, αλλά δεν ακούει κανείς. Αυτοί που είναι οι θύνοντες λένε δεν θα κάνουμε τίποτε, δεν θα το αλλάξουμε, ας τους να σοπάσουν, θα ξεφουσκώσουν, λένε. Ναι, αλλά δεν ξέρουν τι κακό μπορεί να γίνει και βλέπετε είναι συνεχόμενα κακά που γίνονται, συνεχόμενα κακά που παθαίνουμε. Δεν μονολογώ τώρα. Το κακό το καλείς, το κακό του δίνει στόπο. Αν δεν του δώσεις στόπο, φεύγει. Αν κάνεις το σταυρό σου και πεις Θεέ μου, φύλαξε με, το κακό φεύγει. Το ίδιο είναι και με άλλα πράγματα. Μπορούμε να πούμε για την εξομολόγηση, μπορούμε να πούμε για τη θεία ευχαριστία, μπορούμε να πούμε για την νηστεία. Αν δεν μάθεις να νηστέψεις από παιδί, να προσέξεις, και γεμάτος αρρώστιες θα είσαι και δεν θα μπορείς ούτε το ψέμα να το αποφύγεις. Ούτε αυτή την άσχημη λέξη που λένε, ας το διάβολο, δεν θα μπορείς να την αποφύγεις αν δεν μάθεις από μικρός να νηστέρεις. Είναι όλα βήμα με βήμα που γίνονται. Κρίμα πάντως για την Eurovision. Εγώ πραγματικά ούτε κριτική κάνω. Ναι, εσείς προτείνετε τίποτα, δηλαδή ότι θα πρέπει να αποσυρθεί το τραγούδι αυτό, η συμμετοχή? Όχι, θα έπρεπε να αλλάξουν τη λέξη και να αλλάξουν και το ντύσιμο και το χορευτικό έτσι όπως το κάναν. Μπορούσε δηλαδή να μείνει η πλοκή, να είναι αυτή η κοπέλα όπως είπε ο κύριος Φράγκου η οποία διηγείται την ιστορία της, αλλά να μην χορεύουν διαβολάκια και να μην είναι ντυμένοι σαν διάβολοι και να μην λέγεται η λέξη διάβολος. Είναι κανονικό, δαιμονικό έτσι όπως το παρουσιάζουν. Δεν ξέρω γιατί φτάσαμε ως εδώ, πραγματικά κρίμα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε και σήμερα, ειδικά για αυτό το θέμα για το οποίο γίνεται μεγάλος ο ντόρος το τελευταία 24 ώρα. Καλό σας υπόλοιπο, κυρία Δημοσένους, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Πάντως τα κατεχόμενα λένε πολύ άσχημα λόγια για αυτό το τραγούδι και να το ξέρουν οι δικοί μας. Τι λένε? Τα κατεχόμενα λένε απορούν.
Μου στείλαν 2-3 μηνύματα καθηγητές πανεπιστημίου μουσουλμάνοι βαπτισμένοι που πάνε και στον Τσαμί. Δεν είναι κρυπτοχριστιανοί. Και μου είπαν ότι απορούμε πού έγινε αυτό και γιατί να γίνει. Και κοίταξε τι νόημα έχει ο Σατανάς στο Κοράνι. Και δεν θα έπρεπε. Και είμαστε κι εμείς Κύπροι, λένε. Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο. Καλό απόγευμα. Εμείς θα πάμε για λίγο ακόμη εκτός σύνορων. Μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο ο πρίγκιπας Φίλιππος της Βρετανίας για να υποβληθεί σε εξετάσεις για καρδιολογικό πρόβλημα. Να θυμίσουμε πως ο σύζυγος της Βασίλισσας εισήχθη στο ιδιωτικό νοσοκομείο King Edward πριν από 2 εβδομάδες με λίμωξη που δεν σχετίζεται με τον COVID-19. Σε άλλο νοσοκομείο, στο κεντρικό Λονδίνο, μεταφέρθηκε ο πρίγκιπας της Βρετανίας Φίλιππος προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις για προϋπάρχον καρδιολογικό πρόβλημα, καθώς και για να λάβει θεραπεία για μία λίμωξη. Ο σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ εισήχθη στο ιδιωτικό νοσοκομείο King Edward 7 πριν από 2 εβδομάδες με λίμωξη που δεν σχετίζεται με τον COVID-19. Ο Δούκας του Εδιμβούργου ανταποκρίνεται στην θεραπεία και δεν υποφέρει, όμως θα παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. 90 ετών έγινε ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ, ο πολιτικός που βραβεύτηκε με τον Νόμπελ Ειρήνης, είχε τεράστια επιρροή στην παγκόσμια ιστορία. Οι μεταρρυθμίσεις του έφεραν αέρα αλλαγής και ελευθερίας στο Ανατολικό Μπλοκ. Ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Κορμπατσόφ, έγινε 90 ετών. Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης πολιτικός είχε τεράστια επιρροή στην παγκόσμια ιστορία. Κυβέρνησε από το 1985 μέχρι το 1991, την περίοδο που ο ψυχρός πόλεμος και το σύστημα των δύο υπερδυνάμεων έριξαν αυλαία, με τον Κορμπατσόφ να συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτό. Οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες υλοποίησε έφεραν αέρα αλλαγής και ελευθερίας στο Ανατολικό Μπλοκ από το Βερολίνο μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Και αυτό αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη του, σύμφωνα με τον φίλο του Γιάννος Ζόλτσερ, ο οποίος μάλιστα έγραψε και βιβλίο για τον Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Το ότι είμαστε εδώ και μιλάμε ελεύθερα είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη του. Πριν 30 χρόνια έδωσε κυριολεκτικά στη Σοβιετική Ένωση και στους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης την ελευθερία τους. Είπε σε όλους, είστε κυρίαρχοι. Το πώς το χειριστήκαμε τότε επηρεάζει το πώς ζούμε σήμερα. Η πραγματική αλλαγή ήρθε μετά το τραγικό πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ το 1986. Το καθεστώς δημοσιοποίησε πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με το τι συνέβη. Όμως έπειτα από λίγους μήνες, η πολιτική έγινε πολύ πιο διαφανής. Στόχος ήταν ένας σοσιαλισμός με ανθρώπινο πρόσωπο. Παρόλα αυτά, όσο δημοφιλής και αν ήταν ο Γκορμπατσόφ στη Δύση, εν μέρει λόγω των συνθήκων περί πυρηνικού αφοπλισμού, οι οικονομικές του μεταρρυθμίσεις δεν κατάφεραν να βελτιώσουν τις ζωές των ανθρώπων στη Σοβιετική Ένωση. Εν τω μεταξύ, οι πολιτικές του μεταρρυθμίσεις έδωσαν το χώρο για τη δημιουργία της δικής του αντιπολίτευσης. 4 μήνες έπειτα από ένα αποτυχημένο πραξικόπημα το καλοκαίρι του 1991, ο ανίσχυρος πλέον Γκορμπατσόφ παραιτήθηκε και η Σοβιετική Ένωση διαλύθηκε εις τα εξών συνετέθη. Ο Γκορμπατσόφ προσπάθησε να συνεχίσει την πολιτική του καριέρα, όμως απέτυχε. Παρ' όλα αυτά, η δημοφιλία του στη Δύση παρέμεινε και δεν είναι λίγες οι φορές αυτά τα χρόνια που έχει εκφράσει τη γνώμη του σε σημαντικά δημόσια ζητήματα. Πάμε σε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο με τίτλους ειδήσεων. Επιστρέψαμε και λίγο πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ας δούμε σε τίτλους πώς έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα μέχρι τώρα. Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων. Έκτακτη σύσκεψη των επιδημιολόγων συγκάλεσε ο Υπουργός Υγείας. Με διάταγμα οι μαθητές με αρνητικό rapid test στο σχολείο. Το πλάνο δράσης για ένα ενδεχόμενο τρίτο κύμα παρουσίασε σήμερα ο ΚΙΠΗ. Ανοίγει αύριο η πύλη εμβολιασμού για τους άνω των 69 ετών. Μεγάλες οι αλυσίδες μετάδοσης κορονοϊού στη Λεμεσό, λέει ο επικεφαλής της διαδικασίας ιχνηλάτησης Βαλεντίνος Σιλβέστρος. Δεύτερη σύμβαση με τη Μοντέρνα υπέγραψε η Επίτροπος Στέλλα Κυριακίδου. Στηριζόμαστε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των εμβολίων, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Πυρετός διαβουλεύσεων εν ώψη της άτυπης Πενταμερούς. Υποδιερεύνηση 16 υποθέσεις σεξουαλικών κακοποιήσεων. Άλλες 4 γυναίκες προτίθενται να προχωρήσουν σε καταγγελία. Καταγγελία 27χρονου κατά μοναχού για σεξουαλική παρενόχληση για 10 χρόνια από την ηλικία των 12 ετών. Νέα πρόταση για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων αναμένεται ότι θα καταθέσει στη Βουλή η κυβέρνηση για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.
όραμα και στόχος η εισαγωγή ποδηλάτου στην καθημερινότητα, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών για την παρουσίαση του σχεδίου δράσης της προώθησης χρήσης του ποδηλάτου. Διέριξαν και έκλεψαν οικία πρώην αστυνομικού στην Πάφο, χειροπέδες σε 52χρονο. Η Κομισιόν ενέκρινε σήμερα 226 μεταρρυθμιστικά έργα για την ενίσχυση της ανάπτυξης. Τα 13 αφορούν την Κύπρο. Σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση για βροχές και καταιγίδες. Και στο σήμα αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώνεται. Επόμενη ενημερωσή σας στις 7 και 4 με τη Χριστιάνα Βερεσιέ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη στη 1. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο. Γεια σας.